Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Το Ηράκλειο είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, η τέταρτη σε πληθυσμό πόλη της χώρας. Μία πόλη δυναμική, ένας δήμος από τους σημαντικότερους στην ελληνική επικράτεια, με τη δική του αναπτυξιακή πορεία, την ιστορία του, αλλά και τα προβλήματά του, όπως κάθε σύγχρονη ελληνική μεγαλούπολη. Απόψε λοιπόν σε ώρα αιχμής, η νύχτα είναι αφιερωμένη εδώ στην Crete TV, στον μεγαλύτερο δήμο της Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου. Και βεβαίως μαζί μας ο πρώτος πολίτης του Ηρακλείου, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Αλέξης Καλοκαιρινός. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσες και όσους μας βλέπουν και μας ακούνε. Κύριε Δήμαρχε, η τελευταία φορά που βρεθήκαμε σε μια μεγάλη συνέντευξη εδώ στην Crete TV ήταν περίπου πριν από λιγότερο από 8 μήνες. Έχει περάσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτηση στην πρώτη ουσιαστικά θητεία σας και στην πρώτη χρονιά αυτής της θητείας. Τι είναι αυτό που μένει ως διακύβευμα στο μυαλό του Δημάρχου Ηρακλείου, του Αλέξη Καλοκαιρινού? Θα σας απαντούσαμε με μία λέξη: τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα είναι στο τραπέζι. Και αν με ρωτούσατε αν είμαι ευχαριστημένος ή δυσαρεστημένος, θα σας έλεγα ότι δεν είμαι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είμαι στην προσπάθεια και είμαστε στην προσπάθεια. Και το τονίζω αυτό το πληθυντικό, διότι είμαστε μια ομάδα η οποία προσπαθεί, θεωρώ ότι έχει το δυναμικό, έχει τις δυνατότητες να αποδώσει ένα έργο το οποίο για να φανεί χρειάζεται χρόνο. Mm-hmm. Τα προβλήματα είναι μεγάλα, οι προκλήσεις είναι μεγάλες, η προσπάθεια είναι πολύ εντατική, η προσπάθεια είναι αδιάλειπτη. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να ξεκινήσουμε την συζήτηση με κάποια θέματα τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται στην επικαιρότητα. Βεβαίως να πω ότι οι τηλεφωνικές γραμμές, οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι ανοιχτές. 2-8-10-38.000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ώρα εχμής στην Crete TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Και δασκαλάκης@cretetv.gr, το mail της εκπομπής. Με αυτούς τους τρόπους θα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και απόψε να θέσουμε τα δικά σας ερωτήματα στον Δήμαρχο του Ηρακλείου. Πολλά θέματα επικαιρότητας και ένα θέμα που απασχόλησε και για να είμαι ειλικρινής, η Δημοτική Αρχή, θα το τολμήσω να το πω, στάθηκε κάτι παραπάνω από το ύψος των περιστάσεων. Γιατί το λέω αυτό? Στο θέμα των ειδικών σχολείων, ένα θέμα που απασχόλησε και απασχολεί, ένα θέμα που οι γονείς δικαίως ανησυχούσαν για την ασφάλεια των παιδιών τους μετά την κατολίσθηση στον Άι Γιάννη τον Χωστό. Και πολύ γρήγορα πήρατε όλο το παιχνίδι, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, στις πλάτες σας ως Δημοτική Αρχή, σκεφτόμενος ότι εκεί κάνουν μάθημα παιδιά και διδάσκονται από εκπαιδευτικούς. Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση να διακυβεύσουμε την ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι το πρώτο και είναι τα παιδιά με ιδιαιτερότητες, αλλά ακόμα και αν δεν ήταν, και για οποιονδήποτε πολίτη. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Όταν λοιπόν λάβαμε την γεωλογική έκθεση, την οποία ζητήσαμε αμέσως μετά από το περιστατικό της κατολίσθησης σε ένα αυτοτελές έργο της περιφέρειας. Και να πούμε ότι βλέπω και γέννησε, πλάνα το σημείο, το κύριε οποίο γέννησε, ναι, το οποίο γέννησε ανησυχία. Θεωρήσαμε ότι έπρεπε να κάνουμε ένα συνολικό έλεγχο ασφαλείας. Όχι μόνο δηλαδή στο πρανές που υπέστη την κατολίσθηση και για το οποίο υπήρχε η διαβεβαίωση από μηχανικό στον οποίο δόθηκε εντολή από την περιφέρεια Κρήτης ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάναμε ένα συνολικό έλεγχο, ελέγξαμε και το λεγόμενο ανατολικό πρανές. Δηλαδή τον λόφο ο οποίος βρίσκεται πάνω από τα δύο αυτά ειδικά σχολεία. Η γεωλογική έκθεση που πήραμε και την πήραμε πάρα πολύ γρήγορα, διότι αυτό ακριβώς ζητήσαμε να έρθει αμέσως, δεν ήταν κατηγορηματική ως προς την ασφάλεια. Θα έπρεπε να γίνουν περαιτέρω έρευνες, μπορούσαν να ληφθούν κάποια προσωρινά μέτρα. Από εκεί και πέρα για μας ήταν μονόδρομος ότι έπρεπε τα σχολεία να μεταφερθούν. Το σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει εκεί. Γιατί στην αρχή ακουστεί το θέμα της μετεγκατάστασης από την επόμενη σχολική χρονιά, από το Σεπτέμβριο. Ήταν πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που μεσολαβούσε, κύριε Δήμαρχε. Αυτό θα συνέβαινε εάν είχαμε την διαβεβαίωση και για λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ασφάλεια που αισθάνεται ο καθένας. Μπορεί να υπάρχει ασφάλεια, αλλά το ζήτημα είναι και να αισθάνεσαι ασφαλής. Είχαμε λοιπόν
τον ξεκινήσει με τον σχεδιασμό να μετεγκαταστήσουμε τα δύο αυτά σχολεία στην Νέα Αλικαρνασσό σε έναν πάρα πολύ γρήγορο χρόνο. Διότι δεν είναι μια απλή εργασία. Έπρεπε αυτή. Μέσα σε 24 ώρα να γίνει αυτό. Ο χρόνος που λέω ότι είναι σύντομος ήταν ο χρόνος των 9-10 μηνών. Mm-hmm. Τελικά αποφασίσαμε ότι αυτό θα το κάνουμε σε λιγότερο από 2 μήνες. Το οποίο σημαίνει μια... Άρα πρακτικά μεγάλη... 2 μήνες αυτά τα παιδιά δεν θα παρακολουθούν μαθήματα. Αυτό σημαίνει ότι για αυτούς τους 2 μήνες τα παιδιά θα έχουν μια ενδιάμεση λύση, mm-hmm. η οποία έχει προσδιοριστεί για το λεγόμενο ΕΕΚ, το οποίο mm-hmm. είναι το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο κλειστό γυμναστήριο... Στα 2 αωράκια. Ναι, στην Νέα Αλικαρνασσό. Νέα Αλικαρνασσό, ακριβώς. Ναι, ναι. Γιατί είναι καλό να μην το λέμε αυτό. Όχι, όχι, σωστά. Το 2 αωράκια που μας έχει, μείνει... Το είπα έτσι επειδή το ξέρει η πλειοψηφία των πολιτών. Το ξέρουν, αλλά ναι. Προτρέπω όλους να το λένε το κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού. Για αυτό το μικρό διάστημα και για το ΕΝΕΓΙΛ, που είναι το ενιαίο επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο, ειδικό επίσης σχολείο, η λύση αναζητείται ακόμα από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εμείς έχουμε τεθεί στην διάθεση και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των γονιών και των εκπαιδευτικών, ώστε να διευκολύνουμε οποιαδήποτε λύση στην οποία θα καταλήξουν για αυτό το μικρό μεσοδιάστημα. Το να φιλοξενηθούν και τα παιδιά του ειδικού γυμνασίου και λυκείου στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού είναι εξαιρετικά δύσκολο λόγω έλλειψης χώρων, κύριε Δήμαρχε. Ναι, και θα έλεγα η μορφολογία του χώρου δεν το ευνοεί. Κρίθηκε ότι είναι κατάλληλη η λύση για το εργαστήρι, αλλά όχι για το ΕΝΕΓΙΛ. Μάλιστα. Οπότε το ΕΝΕΓΙΛ εξακολουθεί να αναζητεί, αλλά είναι θέμα, ελπίζω, ελάχιστον 24 ώρων να δοθεί η λύση αυτή. Επίσης, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι ο σχεδιασμός μας για το ΕΝΕΓΙΛ του μέλλοντος στην διασταύρωση των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Εκάβης mm-hmm. στα Δειλινά εξακολουθεί να ισχύει. Είναι ένα σχέδιο, ένα εγχείρημα το οποίο το αναλάβαμε εξ αρχής από τις πρώτες μέρες της Δημοτικής Αρχής, έτσι ώστε να μην χαθεί η χρηματοδότηση. Η απαλωτρίωση του οικοπαίδου, που είναι μια σύνθετη διαδικασία, συντελείται και προχωρούμε στη μελέτη. Αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό έχει ένα βάθος χρόνου. Και βεβαίως τα παιδιά και είναι να το βάθος να χρόνου της εκτέλεσης των έργων αυτών. Οπότε πηγαίνουμε τώρα με την λύση αυτή που, επαναλαμβάνω, απαιτεί μια υπερπροσπάθεια για την οποία συνεννοηθήκαμε πολύ γρήγορα με το Υπουργείο Εσωτερικών και οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και στον Υπουργό προσωπικός με τον οποίο μίλησα, τον Θόδωρο τον Λιβάνιο, αλλά και στον Θανάση τον Γιάνναρη, τον Διευθυντή της ΚΤΥΠ, που θα διαθέσουν τις αίθουσες όσες μας χρειάζονται για να συμπληρώσουμε και πάνω στην βάση η οποία θα δημιουργηθεί. Εδώ έχουμε και μια συνδρομή της περιφέρειας επίσης, να εγκατασταθούν τα δύο αυτά σχολεία. Υπάρχει πρόταση για να μετακινηθούν αυτά τα παιδιά στις Αρχάνες? Κοιτάξτε, έχουν συζητηθεί διάφορες λύσεις και εκτός Δήμου Ηρακλείου, mm-hmm. αλλά αυτές όλες αφορούν αυτό το μεσοδιάστημα των εβδομάδων μέχρι να δώσουμε την λύση που σας ανέφερα. Θέλω να σας πω, και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, ότι μέσω των μηνυμάτων οι τηλεθεατές συμμετέχουν ενεργά και βοηθούν στη συζήτηση. Θέλω να κλείσουμε το θέμα του ειδικού σχολείου κάνοντας εγώ μια επισήμανση. Πρέπει επιτέλους, κύριε Δήμαρχε, η επίσημη πολιτεία, η αθηνοκεντρική πολιτεία, να βλέπει με μεγαλύτερη ευαισθησία θέματα που έχουν να κάνουν με τη σχολική στέγη. Η σχολική στέγη δεν είναι αρμοδιότητα στο να χτίσει σχολεία ένας δήμος ή μια περιφέρεια. Πρέπει να δοθούν τα χρήματα αυτά. Είναι απαράδεκτο παιδιά με τις δικές τους ιδιαιτερότητες, παιδιά γενικότερα, όλα τα παιδιά, να κάνουν μάθημα σε τέτοια σχολικά συγκροτήματα. Και δεν αφορά μόνο το Ηράκλειο, αυτό αφορά όλες τις ελληνικές πόλεις. Και νομίζω ότι συμφωνείτε σε αυτό.
Κοιτάξτε, είναι ένα γενικευμένο πρόβλημα αυτό. Και βέβαια στην κλίμακα του Ηρακλείου είναι μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο. Όταν μιλάμε για 35.000 μαθητές, για περισσότερους από 3.500 εκπαιδευτικούς, για 250 σχολικές μονάδες, καταλαβαίνετε ότι το ζήτημα είναι μεγάλο και επίσης δεν αναφέρομαι στα σχολεία τα οποία πρέπει να χτίσουμε. Πέρα από αυτά τα οποία πρέπει να συντηρήσουμε, τα σχολεία τα οποία πρέπει να χτίσουμε και έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτεραιοποιήσεις για αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι πόροι είναι τελείως ανεπαρκείς για έναν Δήμο ο οποίος αναλαμβάνει από την απόκτηση ή την δέσμευση του οικοπαίδου, την ανέγερση του σχολείου, στη συνέχεια την συντήρηση και τον καθαρισμό του. Όλη αυτή η αλυσίδα είναι κοστοβόρα. Πάρα πολύ. Βεβαίως. Και πράγματι οι πόροι είναι απολύτως ανεπαρκείς. Θέλω να πάμε σε ένα τεράστιο ζήτημα που νομίζω ότι μέχρι και το τέλος αυτής της αυτοδιοικητικής θητείας θα σας απασχολεί, κύριε Δήμαρχε, όπως απασχολεί ολόκληρη την Κρήτη και απασχολεί και εσάς ως πολίτη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μιλάω για το νέο κρητικό αυτοκινητόδρομο. Το τελευταίο διάστημα λαμβάνεται μια, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει σε ένα κοινό μέτωπο με βάση τις κόκκινες γραμμές που θέτει η αυτοδιοίκηση για το πώς θα είναι δομημένο αυτό το άκρως απαραίτητο έργο για το νησί. Έχετε κάνει μια σειρά από επαφές με τους φορείς, έχετε κάνει μια σειρά από επαφές με βουλευτές και γνωρίζω ότι το επόμενο βήμα είναι μαζί με τους βουλευτές να έχετε συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό στην Αθήνα. Θα ήθελα καταρχήν να μου πείτε. Αυτό ουσιαστικά είναι η φωνή και η αγωνία των πολιτών του Ηρακλείου όσον αφορά σε αυτό το έργο που έρχεται, όποτε έρθει. Είναι σημαντικό για μας οι πολίτες να συμμετέχουν και στις αποφάσεις αλλά και στην δράση για την επιδίωξη της λύσης των προβλημάτων που τους αφορούν άμεσα. Το πρόβλημα του ΒΟΑΚ στην διάσταση στην οποία το έχουμε θέσει, είναι φυσικό να μην είναι γνωστό στον κάθε έναν από εμάς. Mm-hmm. Αυτό ισχύει ακόμα και για τους φορείς που έχουν μία αρμοδιότητα ή μία εγκύτητα σε πολλές περιπτώσεις. Όλοι νιώθουμε ανασφάλεια στο ΒΟΑΚ, όλοι έχουμε ανησυχία για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα όταν ο ΒΟΑΚ μετατραπεί σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, αλλά αυτή η ανησυχία συγκεκριμενοποιείται με έναν τρόπο πολύ ειδικό και αυτή ήταν η δουλειά την οποία κάναμε ξεκινώντας από την προσφυγή η οποία είχε κατατεθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, mm-hmm. η οποία παραμένει βεβαίως ισχυρή, αλλά ενισχύεται με πρόσθετους λόγους και τεχνική έκθεση και με μία δέσμη απαιτήσεων. Και τονίζω το απαιτήσεων. Αυτά τα οποία ζητάμε δεν είναι απλά αιτήματα, είναι απαιτήσεις που αφορούν στην βιωσιμότητα της πόλης. Βεβαίως. Και θέλω να ρωτήσω κάτι. Είπατε για ένα κοινό μέτωπο. Γνωρίζω ότι οι κόκκινες γραμμές έχει θέσει και ο Δήμος Μαλεβιζίου. Κόκκινες γραμμές έχει θέσει και ο Δήμος Ρεθύμνου. Σκέφτεστε να διευρύνετε αυτό το κοινό μέτωπο σε επίπεδο Κρήτης, έτσι ώστε να υπάρξει μια κοινή φωνή όλων των Δήμων που επηρεάζονται περισσότερο από αυτό το έργο? Ήδη είμαστε σε κοινή γραμμή και έλαβα την πρωτοβουλία mm-hmm. της συνάντησης με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, έτσι ώστε να είμαστε ευθυγραμμισμένοι. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για πολεοδομικό συγκρότημα που ένα μεγάλο μέρος του Δήμου Μαλεβιζίου είναι στο Ηράκλειο. Μιλάμε δηλαδή για το κομμάτι της λεγόμενης παράκαμψης mm-hmm. Ηρακλείου. Γιατί λέγεται παράκαμψη Ηρακλείου? Διότι τη δεκαετία του 70 που δημιουργήθηκε ο δρόμος ήταν οριακά μια παράκαμψη εκείνης της πόλης των 80.000 κατοίκων που βρισκόταν βόρεια του ΒΟΑΚ. Mm-hmm. Στα χρόνια που ακολούθησαν η πόλη διπλασιάστηκε και έτσι πλέον ο ΒΟΑΚ διέρχεται μέσα από την πόλη, διχοτομεί την πόλη. Λειτουργεί ωστόσο και ως ένας ημιπεριφερειακός δρόμος. Ημιπεριφερειακός. Αλλά αυτήν την λειτουργία κινδυνεύει να την χάσει ως κλειστός αυτοκινητόδρομος και το κυριότερο ζήτημα το οποίο έχουμε με τον ΒΟΑΚ είναι ότι στην πραγματικότητα ο παραχωρησίουχος τον παραλαμβάνει ως έχει, τον εντάσσει στο ευρύτερο έργο, τον ονομάζει κλειστό αυτοκινητόδρομο χωρίς βελτιώσεις, αλλά με όλες τις δεσμεύσεις ενός κλειστού αυτοκινητόδρομου. Να δούμε δηλαδή, κάποια γράφη. Δεν κερδίζουμε, mm-hmm. αλλά
κινδυνεύουμε και με κυκλοφοριακό έμφραγμα της πόλης. Και με εγκλωβισμό της πόλης οικιστικά. Και επίσης εγείρονται σοβαρά ζητήματα πολιτικής προστασίας, για τα οποία, αν θέλετε, μπορούμε να μιλήσουμε Βεβαίως. Στη συνέχεια. Θα ήθελα να δούμε κάποιες διαφάνειες, κύριε Δήμαρχε, για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές που εδώ και πάρα πολλές ημέρες παρακολουθούν αυτή την πρωτοβουλία που έχετε λάβει. Είναι σχεδόν καθημερινά τα ρεπορτάζ, τα δελτία ειδήσεων της Crete TV και όχι μόνο. Και θέλω να δούμε τον πρώτο χάρτη. Είναι ο χάρτης το πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου. Θα ήθελα να τον δούμε ολόκληρο, οι συνάδελφοι από πάνω από το κοντρόλ. Και θέλω να μου σχολιάσετε τι ακριβώς βλέπουμε λοιπόν, εδώ. Έχουμε το αποτέλεσμα μιας αναγνωριστικής μελέτης που βρίσκεται στα χέρια της κυβέρνησης και του Υπουργού Υποδομών και του Υπουργού Περιβάλλοντος, η οποία προτείνει τις εναλλακτικές χαράξεις του ΒΟΑΚ. Οι βορειότεροι, οι πιο επάνω, δηλαδή, είναι οι υφιστάμενοι. Είναι αυτοί που διατηρείται. Υπάρχουν εναλλακτικές χαράξεις. Μία λίγο νοτιότερα και μία αρκετά νοτιότερα που, όπως θα παρατηρήσει κάποιος, αν έχει την παρατηρητικότητα, έχει και δύο παραλλαγές. Δηλαδή υπάρχουν δύο μικρές διαφοροποιήσεις. Είναι αλλά το μπλε, ας πούμε, εκεί που είναι το μπλε. Είναι το μπλε, είναι η παραλλαγή του κόκκινου που Μάλιστα. έχουμε κάτω, αλλά κατά βάση είναι μία χάραξη. Αυτή είναι η νότια παράκαμψη την οποία επιδιώκουμε και από την οποία δεν παρετούμαστε. Αυτό είναι σημαντικό και είναι το πρώτο πράγμα που λέμε. Είναι ότι προσχωρούμε στην λύση του κλειστού αυτοκινητόδρομου προς το παρόν, διότι δεν θέλουμε να εμποδίσουμε το έργο, διότι είμαστε υπέρ της αναπτυξιακής προοπτικής, όχι όπως εις βάρος του Ηρακλείου, γιατί ποια είναι αυτή η ανάπτυξη η οποία θα ωφελήσει την Κρήτη και θα βλάψει τη μεγαλύτερη πόλη της. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι για να το κατανοήσω και εγώ, να το κατανοήσουν και οι τηλεθεατές. Η κόκκινη γραμμή είναι ότι αν υπάρξει μία καινούρια χάραξη, ουσιαστικά το υπάρχον κομμάτι του σημερινού ΒΟΑΚ θα πρέπει να γίνει ένας αστικός δρόμος του Ηρακλείου για να χρησιμεύει ως σημερινός περιφερειακός. Στην πραγματικότητα αυτό θα συμβεί. Στην πραγματικότητα αυτό θα συμβεί. Είναι σημαντικό πάντως να το πούμε ότι δεν παρετούμαστε από την πραγματική παράκαμψη. Πρέπει να σας πω ότι στα κείμενα που καταθέσαμε έβαλα προσωπικά την λέξη παράκαμψη Ηρακλείου μέσα σε εισαγωγικά. Διότι μιλάμε για το σημερινό ΒΟΑΚ και τον ονομάζουμε παράκαμψη. Και δεν είναι παράκαμψη. Και πρέπει να ξέρουμε γιατί μιλάμε εδώ. Μάλιστα. Γίνεται λοιπόν αυτό και αυτό είχε γίνει δεκτό και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και από όση διαβούλευση είχε γίνει πριν, ότι ο ΒΟΑΚ μένει προς το παρόν στο έργο για το οποίο συζητάμε στην σημερινή του χάραξη. Απλά αλλά πρέπει, θέλετε δεσμεύσεις. Αλλά πρέπει να υποστεί δραστικές βελτιώσεις στο κομμάτι αυτό των 9 χιλιόμετρων, το συγκεκριμένο το οποίο μας αφορά, που είναι αυτό που ακριβώς ονομάζεται παράκαμψη Ηρακλείου, και αυτές είναι πολύ συγκεκριμένες. Είναι δηλαδή μια δέσμη απαιτήσεων. Να δούμε το δεύτερο γράφημα. Αφορά. Μπορούμε να δούμε. Μπορούμε να δούμε το δεύτερο γράφημα. Αν και εδώ θα σας φέρω σε λίγο εδώ. Ναι. Αυτά τα οποία βλέπουμε είναι αυτά τα οποία ζητούμε. Για ποιον λόγο? Διότι η βελτίωση 5 κόμβων, τους οποίους τους ονομάζουμε και δίνουμε και την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθεί η μελέτη να βελτιώσει την λειτουργικότητά τους. Είναι οι κόμβοι που υπάρχουν και τώρα στο σημερινό ημιπεριφερειακό ΒΟΑΚ. Ναι, σύν ο κόμβος του Παγνίου πρώτος, δηλαδή, ναι. ο οποίος περιέργως έχει έναν νότιο κλάδο και δεν έχει βόρειο κλάδο και αναρωτιέται κανείς πώς από το άλλο ρεύμα θα μπαίνει. Είναι πράγματα τα οποία οφείλει ο μελετητής να αντιμετωπίσει και οφείλει ο εργολήπτης να κατασκευάσει. Δεν είναι πολύ σημαντικό πάντως αυτό, κύριε Δήμαρχε, με τους 5 κόμβους. Δεν συζητάμε για κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ωστόσο οι κόμβοι αυτό που βλέπουμε εδώ. Οι κόμβοι αυτοί, οι οποίοι είναι οι κόμβοι του Παγνή, της Μεσαράς, της Φινικιάς, της Παπαναστασίου και του Κατσαμπά. Είναι οι 5 κόμβοι για τους οποίους λέμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθούν. Δηλαδή, ο κόμβος του Κατσαμπά είναι ο κόμβος της ΒΙΠΕ. Ναι, αυτός είναι εδώ, ο κόμβος της ΒΙΠΕ. Είναι ο κόμβος εδώ στην γειτονιά στην οποία βρισκόμαστε. Άρα, ουσιαστικά ακριβώς. Είναι οι μεγαλύτεροι σημερινοί κόμβοι που βρίσκονται στο περιφερειακό ακριβώς. κομμάτι του ΒΟΑΚ στην πόλη του Ηρακλείου. Αυτοί οι κόμβοι πρέπει να βελτιωθούν και δεν δεχόμαστε το επιχείρημα ότι η δουλειά κάτω από τον ΒΟΑΚ
είναι δική σας. Εμείς φτιάχνουμε μόνο τον αυτοκινητόδρομο. Άλλωστε, το αντιστρέφουμε. Λέμε ότι και η λειτουργία του ΒΟΚ θα βελτιωθεί εάν η κυκλοφορία είναι ομαλή. Αλλά σε ένα τέτοιο έργο δεν μπορεί να μην λαμβάνεται υπόψη η άμεση κυκλοφοριακή επίπτωση. Θα ικανοποιούσε. Δεν είναι ένας αυτοκινητόδρομος κρεμασμένος στο διάστημα. Βεβαίως. Περνάει από μια πόλη και μιλάμε για ανθρώπους εδώ. Κύριε Δήμαρχε, θα σας ικανοποιούσε αν υπήρχε μια αλλαγή σχεδιασμού και το περιφερειακό κομμάτι του Ηρακλείου ήταν υπογειοποιημένο? Κοιτάξτε, αυτό είναι στο τραπέζι. Είχε μπει στο τραπέζι και παραμένει στο τραπέζι. Εμείς τι λέμε, να σας πω με δύο λόγια. Λέμε ότι πρέπει να βελτιωθούν οι κόμβοι. Πρέπει να βελτιωθεί το παράπλευρο δίκτυο. Είναι πολύ σημαντικό όταν έχεις ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο. Έχουμε προσδιορίσει 8 χιλιόμετρα παράπλευρου δικτύου με 3 δίδυμες γεφυρώσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν. Το παράπλευρο δίκτυο πρέπει να βελτιωθεί. Οι κάτω διαβάσεις πρέπει να μελετηθούν. Και να σας πω το εξής, το οποίο είναι νομίζω ένα εντυπωσιακό στοιχείο. 21 από τις 40 κάτω διαβάσεις είναι ανεπαρκείς. Τεχνικά ανεπαρκείς. Και γνωρίζουμε αρκετές από αυτές με πολύ χαμηλά ύψη και γνωρίζουμε ορισμένες από αυτές που μετατρέπονται σε ιρλανδικές διαβάσεις. Και αυτό μας πηγαίνει στο εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα της πολιτικής προστασίας αντιπλημμυρικής εν προκειμένου. Έτσι. Λέμε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να βελτιωθούν. Κόμβοι, παράπλευρο δίκτυο να συμπληρωθεί και να δημιουργηθεί εκεί που δεν υπάρχει. Οι κάτω διαβάσεις δεν μπορούν να μην είναι μελετημένες οι κάτω διαβάσεις και δεν μπορεί στη βάση μιας μελέτης να μην γίνει το αντίστοιχο έργο. Και επειδή όλα αυτά δεν θα επαρκέσουν, λέμε υπογειοποίηση ναι, επειδή ωστόσο θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και δεν είμαστε στη λογική του όλα ή τίποτα, που είναι και μια εύκολη λογική. Τα ζήτησα όλα, δεν πήρα τίποτα. Δεν είναι η προσέγγιση μας αυτή. Η προσέγγιση μας είναι να πάρουμε, να ωφελήσουμε την πόλη. Καταλήγουμε λοιπόν με αυτή τη λογική σε αυτό που ονομάζεται στέγαστρα. Και είναι ακριβώς αυτό το οποίο βλέπουμε στην οθόνη μας. Τι εννοείται στέγαστρα? Τα στέγαστρα είναι κατασκευές που γεφυρώνουν τις παριές του αυτοκινητοδρόμου, εκεί όπου υπάρχουν ύψη και που κατασκευαστικά είναι κάτι που δεν έχει τρομερές απαιτήσεις, μπορεί να γίνει ακόμα και χωρίς διακοπή της λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου και είναι εξαιρετικά ωφέλιμο. Εδώ θα δείτε... Είναι, δηλαδή να είναι ένας κλειστός, ένας τύπου κλειστός αυτοκινητόδρομος, αν θέλετε, θα ήταν, ας πούμε, αν θέλετε μπορούμε να πάμε στην επόμενη βεβαίως. Να δούμε ένα παράδειγμα, είναι ένα γραφικό, δείτε ποιο, αυτό είναι το cover όπως λέμε, το στέγαστρο δηλαδή, στον Σταυρωμένο, σε μία εκδοχή του. Εμείς δεν κάνουμε εδώ μελέτη, αλλά δίνουμε κατευθύνσεις, διότι βεβαίως πρέπει να υπάρχει και δρόμος, ο οποίος ακριβώς θα συνδέει και θα αποσυμφορεί και μία περιοχή που είναι αυτή του γιόφυρου, του ψηλού γιόφυρου, που ξέρουμε και πόσα προβλήματα έχει από μόνη της και θα τη συνδέει με την περιοχή του Εσταυρωμένου. Όταν εννοείται στέγαστρο, θα μπορούσε δηλαδή σε αυτό το σημείο από πάνω να υπάρχει ένας δρόμος που βεβαίως, θα συνδέει θα περιοχές του Ηρακλείου χωρίς να χρειαστεί βεβαίως. Να μπουν στο ΒΟΑΚ. Και μάλιστα έχουμε καταγράψει και τις συγκεκριμένες οδικές συνδέσεις. Τι κάνει το στέγαστρο? Το στέγαστρο πρώτα απ' όλα μας δίνει οδική σύνδεση. Μας δίνει και πεζή σύνδεση. Μας δίνει και ποδηλατόδρομο και μας δίνει και τι άλλο. Μας δίνει ελεύθερο χώρο. Και με αυτήν την πρόβλεψη που βασίζεται σε μία μελέτη της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων του ΟΑΚ, του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, πρόσφατη του 2022, αυτό υιοθετούμε. Είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί και θεωρήσαμε ότι αυτά τα οποία είναι συζητημένα και ζητημένα έχουν, και ζυμωμένα έχουν μία προτεραιότητα να τεθούν και ως απαιτήσεις. Αυτή λοιπόν μας δίνει σχεδόν 130 στρέμματα ωφέλιμου χώρου. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν έχει αστρονομικό κόστος και το οποίο οφείλεται
στο Ηράκλειο. Οφείλεται, θα έλεγα, και αντισταθμιστικά στο Ηράκλειο. Και αν πάμε και στην επόμενη διαφάνεια. Πάμε στην επόμενη. Αν θέλετε να πάμε και στην Βεβαίως. Επόμενη διαφάνεια, λοιπόν. Αυτό το οποίο είπα, διότι την πρώτη φορά που έκανα αυτή τη συζήτηση, ήμασταν ακόμα σε λίγο πιο πρώιμο στάδιο, ήταν πρώτες μέρες του Ιουνίου. Πάντως είναι η πρώτη φορά που απόψε οι τηλεθεατές αντιλαμβάνονται ποια είναι η πρόταση του Δήμου Ηρακλείου. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Μα τώρα συγκροτήθηκε η πρόταση αυτή. Mm-hmm. Η πρόταση αυτή στη λεπτομέρειά της, στην ανάλυση της, είναι συγκροτημένη τώρα από δουλειά πολύ εντατική, mm-hmm. βεβαίως, που έγινε, και καταλαβαίνετε ότι έχει και μια νομική και μια τεχνική διάσταση που έπρεπε να συνδυαστούν, να συγκεραστούν, έτσι ώστε να καταθέσουμε τους πρόσθετους λόγους και την τεχνική έκθεση. Όταν συναντήθηκα για πρώτη φορά στη Λότζια με τον Πρωθυπουργό, του είπα, Πρόεδρε, το νέο Ηράκλειο στην Αττική Οδό έχει στέγαστρο. Το Ηράκλειο στην Κρήτη δεν θα έχει στέγαστρο. Γιατί? Γιατί δεν θα έχει? Δεν πρέπει, δεν χρειάζεται, δεν οφείλεται. Και πρέπει να σας πω ότι αισθάνθηκα ότι υπήρχε μια συνένεση σε αυτό. Mm-hmm. Ναι. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί αντικείμενο μιας κατασκευαστικής πρακτικής. Είναι κάτι το οποίο λύνει προβλήματα χωρίς να έχει υπέρμετρο κόστος και στην σωστή του τοποθέτηση και διαστασιολόγηση, νομίζω ότι συνιστά ένα πάρα πολύ ισχυρό επιχείρημα. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι η δέσμη των απαιτήσεων μας είναι ρεαλιστική μεν, αλλά ακριβώς επειδή είναι ρεαλιστική, είναι και ανυποχώρητη. Μάλιστα. Δηλαδή, λέμε από την πρώτη στιγμή, δεν είμαστε εδώ για να παζαρέψουμε, δεν είμαστε εδώ για να σας δώσουμε. Αυτό είναι και κάντε αλλά, το. Αλλά αυτά τα οποία ζητάμε, αν υπάρχει μία εκδοχή για στέγαστρα παραλλαγή, μα βεβαίως θα τα συζητήσουμε, διότι αυτό πρέπει τεχνικά να επιληθεί. Και εμείς δεν κάνουμε τεχνική επίλυση εδώ του προβλήματος. Αλλά ότι αυτά θα πρέπει να αποτελούν μέρος της λύσης είναι απαραίτητο. Και επιτρέψτε μου να έρθω και στο τελευταίο για το οποίο έκανα μία αναφορά γρήγορη προηγουμένως. Το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Είναι τεράστιο κεφάλαιο αυτό, κύριε Δήμαρχε. Εκεί θεωρώ, διότι η επιχειρηματολογία μας διαρθρώνεται σε δύο σκέλη. Είναι το κυκλοφοριακό, με όλα όσα είπαμε τώρα, και είναι και το ζήτημα της πολιτικής προστασίας που αφορά στην παροχέτευση των ομβρίων υδάτων, όπως λένε οι τεχνικοί. Πρέπει να σας πω ότι από τους 21 κυβωτοειδείς οχετούς, όπως λέγονται, mm-hmm. αυτοί που παροχετεύουν δηλαδή μέσα από κλειστούς σωλήνες τα νερά, οι 13 δεν έχουν ελεγχθεί ως προς την υδραυλική τους επάρκεια. Και πάμε να κάνουμε έργο. Δηλαδή, εδώ πέρα κινδυνεύει να αποκτήσουμε ένα έργο που τα νερά του ΒΟΑΚ να πλημμυρίζουν και να βουλιάζουν την πόλη. Μα βεβαίως. Και αυτό εκεί πλέον τίθεται και αυτό το ζήτημα. Ότι θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τους Ηρακλειώτες, αλλά να τους ταλαιπωρήσουμε με έναν αφόρητο τρόπο, εμείς δεν το δεχόμαστε. Αλλά θα θέσουμε και σε κίνδυνο τις ζωές, τις περιουσίες και επιπλέον τις ζωές. Και εδώ υπάρχει πράγματι το ζήτημα της υδραυλικής μελέτης που θα οδηγεί το νερό στους φυσικούς ή τους τεχνητούς αποδέκτες. Οι φυσικοί αποδέκτες είναι τα ρέματα, οι τεχνητοί αποδέκτες είναι οι οχετοί που πρέπει να είναι σωστά διαστασιολογημένοι. Αλλά τι αποδεικνύεται όμως μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση? Ότι αυτή η ανάθεση πάει να γίνει με μία προχειρότητα. Με μία προμελέτη η οποία δεν πληρεί τις προδιαγραφές τις οποίες θα έπρεπε να έχει και μάλιστα επάνω σε ένα υπόβαθρο το οποίο είναι ανακριβές. Αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι γρήγορα βιαζόμαστε, ας προχωρήσουμε και βλέπουμε. Αυτό δεν γίνεται δεκτό. Κύριε Δήμαρχε, επειδή θέλω να το κλείσουμε αυτό το θέμα, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με τη λογική ότι σήμερα καταφέραμε να δώσουμε την πρόταση ενός ζητήματος που απασχολεί και θα απασχολήσει το Ηράκλειο στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα δεδομένα, γιατί το Ηράκλειο είναι μια πόλη που αναπτύσσεται και αναπτύσσεται παράλληλα με κάποια έργα που πραγματοποιούνται. Βεβαίως, το έργο του ΒΟΑΚ δεν το έχουμε δει ακόμα να πλησιάζει το Ηράκλειο. Θα χαρούμε πολύ να το δούμε να πλησιάζει. Πώς θα μπορούσαν να υπάρξουν παρεμβάσεις στο περιφερειακό κομμάτι που πολύ σωστά είπατε λειτουργεί ως ένας περιφερειακός δρόμος για το Ηράκλειο? Η Δημοτική Αρχή έχει αρμοδιότητα εκεί? Κοιτάξτε, στο κομμάτι του φωτισμού,
στο κομμάτι του καθαρισμού. Δηλαδή, αν διασχίσετε τα 13 χιλιόμετρα, 14 χιλιόμετρα από το Γάζι μέχρι το αεροδρόμιο, η κόμβη είναι βυθισμένη στο σκοτάδι. Ναι. Αυτά θα είναι αρμοδιότητα του παρασχωρησιούχου. Είναι, mm-hmm. είναι ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά δηλαδή τον ίδιο το ΒΟΑΚ. Πρόσφατα μεταβιβάστηκε στους Δήμους μία αρμοδιότητα της περιφέρειας που αφορά στον καθαρισμό των αυτοκινητοδρόμων πριν γίνουν κλειστοί οι αυτοκινητοδρόμοι. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Ως συνήθως και αυτό μας μεταβιβάστηκε χωρίς μεταβίβαση πόρων. Μας λένε πηγαίνετε καθαρίστε ακόμα έναν δρόμο. Ναι. Έτσι. Με τα μέσα τα οποία έχουμε. Αυτό καταλαβαίνετε ότι απέχει από τις δυνατότητες. Επειδή γνωρίζω ότι τις επόμενες ημέρες προγραμματίζεται μία διευρυμένη συνάντηση με τους βουλευτές και τον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Σταϊκούρα, τι διάθεση υπάρχει από την Αθήνα σε αυτή την πρόταση? Γιατί φαντάζομαι έχουν κατανοήσει ότι η Δημοτική Αρχή εδώ με ένα κοινό μέτωπο είναι αποφασισμένη. Ναι, και το καταλαβαίνουν αυτό στην Αθήνα. Και αν δεν έχει γίνει απολύτως κατανοητό, πιστεύω ότι θα γίνει στη συνέχεια. Διότι βεβαίως έχω συναντηθεί και με τον κύριο Ταχιάο, τον αναπληρωτή υπουργό αρμόδιο, και με τον κύριο Σταϊκούρα, τον ίδιο τον υπουργό υποδομών, με θέμα τον ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο. Ήταν τα δύο θέματα στην ατζέντα μου σε πολύ ωραίες συναντήσεις. Ανοίξαμε χάρτες, τους έδειξα τεχνικές εκθέσεις, συζητήσαμε. Αυτό το οποίο συναντώ είναι τα ζητήματα του κόστους. Είναι ένα έργο το οποίο ήδη έχει ανέβει πολύ σε κόστος, πώς θα το ανεβάσουμε. Αλλά αυτό είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία πρέπει να λύνει η πολιτεία. Γιατί υπάρχει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση υπάρχει για να λύνει σωστά και ζητήματα όπως αυτό. Δεν μπορούμε να μείνουμε εμείς στο ότι χρειαστήκαμε, για παράδειγμα, ακόμα ένα δισεκατομμύριο και δεν έχουμε άλλα 150 εκατομμύρια. Το λέω τελείως ενδεικτικά. Μην θεωρήσετε ότι αυτό είναι η κοστολόγηση από τη δική μου τη μεριά του έργου. Τα χρήματα πρέπει να βρεθούν. Ας γίνουν οι όποιες αναπροσαρμογές στο τεχνικό πρόγραμμα του Υπουργείου για να βρεθούν τα χρήματα αυτά, διότι σε διαφορετική περίπτωση έχουμε ένα έργο το οποίο είναι όχι μόνο δυσλειτουργικό αλλά και επικίνδυνο. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, θα μου επιτρέψετε να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Με την επιστροφή θα σας πάω στο κυκλοφοριακό και την καθαριότητα. Θέλω να σας πω ότι όση ώρα μιλάτε έρχονται μηνύματα από τηλεθεατές. Θα μου επιτρέψετε να μεταφέρω αρκετά από τα δικά τους μηνύματα, που είναι και λίγο πιο στοχευμένα για περιοχές. Αυτό είναι και το ζητούμενο, να μπορέσουμε να λύσουμε απορίες και κυρίως να μεταφέρουμε τη φωνή των πολιτών σε εσάς. Γνωρίζω βεβαίως ότι έχετε απόλυτη επικοινωνία με τους δημότες. Κάνετε στοχευμένες επισκέψεις σε όλο το Δήμο Ηρακλείου και βεβαίως το Δημαρχείο είναι ανοιχτό και από εσάς και από τους συνεργάτες σας. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλεσμένος μας απόψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Αλέξης Καλοκαιρινός. Βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας, θα μεταφέρω τα ερωτήματά σας. Ωρα εχμή στην Crete TV ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Δασκαλάκης παπάκι crete.tv.gr το mail της εκπομπής και 2810-38.000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να πάμε να παρακολουθήσουμε τι λένε οι πολίτες. Επιλέξαμε με την συνάδελφο τη Γεωργία τη Μακάκη να πάει ο φακός της Crete TV περιμετρικά του κέντρου. Η αλήθεια είναι ότι το κέντρο είναι ένα σημείο αναφοράς για ολόκληρο το Ηράκλειο, όμως δικαίως οι κάτοικοι περιφερειακά από το Ηράκλειο, εκεί που είναι οι λεγόμενες γειτονιές του Ηρακλείου, θέλουν επίλυση στα δικά τους προβλήματα. Πάμε να δούμε τι λένε οι πολίτες και επανερχόμαστε για να τα πάρουμε ένα-ένα ξεχωριστά. Να κοιτάξει ο κύριος Καλοκαιρινός, να κοιτάξει την περιφέρεια και όχι μόνο μέσα στην πόλη. Εδώ ο κόσμος βρωμάει από τα σκουπίδια. Όλος ο κόσμος εδώ, πλατεία Συνάνη, να κατέβει κάτω, βρωμάει. Ο κόσμος δεν μπορεί να πάει στην εκκλησία γιατί βρωμάει εδώ από κάτω, στον Άγιο Γιώργη. Να κοιτάξτε, εδώ ο κόσμος βρωμάει. Δεν μπορεί να κατεβούν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Τι άλλο, τα ποντίκια εδώ από κάτω στον Άγιο Γιώργη είναι σαν αρουραίοι. Να προσπαθήσει να κάνει έργα. Τίποτα άλλο. Να κοιτάξει πιο πολύ τις γειτονιές και να κάνει έργα στους δρόμους. Οι δρόμοι όλοι είναι βρώμικοι, μελακούβες, με ένα σωρό πράγματι. Κυκλοφορούν σκυλιά, οτιδήποτε μπορεί να βρει. Από καθαρσίες στον δρόμο, στα πεζοδρόμια, όλα αυτά. Οι δρόμοι όλοι στο Ατσαλένιο και στην περιφέρεια εδώ πέρα είναι όλο λακκούβες. Ευχαριστημένοι είμαστε πάντως.
με τα έργα που γίνονται, το νερό δεν μας λείπει, τα πάντα όλα δηλαδή. Τα... Δεν έχετε παράπονο. Όχι, όχι, τα βρίσκω, τον βρίσκω πολύ σωστό, πολύ καλό. Να φτιάξει λίγο τους δρόμους που είναι γεμάτο λάκκους, τίποτα άλλο. Αυτό, αυτό, τίποτα άλλο. Αυτό και είστε καλό κύριε Καλοκαιρινή. Στην καθαριότητα. Καθαριότητα. Στην καθαριότητα. Να μην είναι τα σκουπίδια. Το καλό του είναι το καλό. Στην πάνω πάντα. Πολλά πράγματα χρειάζεται η Ιράκλειο. Πρώτα απ' όλα καθαριότητα. Που υποφέρουμε από καθαριότητα. Στα υπόλοιπα θέματα είσαι ικανοποιημένο. Ναι, να σου πω την αλήθεια. Εγώ με το νερό είμαι ικανοποιημένος. Όλα τα χρόνια υποφέραμε από το νερό. Τώρα πάμε καλά στο νερό, τουλάχιστον εκεί πέρα. Έχουν κάνει στην πλατεία Ελευθερίας απέναντι του Ελευθερίου το άγαλμα ένα πεζόδρομο το οποίο δεν περνάει κανένας. Χαλάει τη κοινωνία γιατί απέναντι αλλάζουν λεωφορεία, αλλάζουν ταξί. Αυτό είναι λάθος. Δηλαδή λέτε ότι έχει στενέψει ο χώρος. Βεβαίως. Εγώ είμαι φίλος με τον Δήμαρχο και μου αρέσει γιατί εντάξει, το ξέρω από παλιά. Το θέμα είναι άλλο. Ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να βάλουν κάτω να τα σκεφτούν. Έχουν κάνει μονόδρομο την Αβέρο. Εγώ για να πάω που μένω, είμαι στη, και μένω στον Πόρο και είμαι στην πλατεία Κορνάρου του μαγαζί, πρέπει να πάω γύρω-γύρω από την Όαση για να κατέβω στο Καπετανάκι και να πάω στον Πόρο. Δεν γίνεται αυτό. Θέλετε λοιπόν να δείτε το θέμα των μονοδρομήσεων. Μωρέ να δείτε τα πάντα, πώ θα περνάει. Να μην μπλοκάρουμε να μην. Θέλουμε 4 ώρα να πάμε σπίτι μα. Πάρκινγκ. Υπάρχει πάρκινγκ. Εμεί πληρώνουμε σε αυτή την κυκλοφορία και το πάρκινγκ. Εάν πληρώνει και 6 ευρώ ή 10 κάθε μέρα. Για να παρκάρεις το αμάξι σου είναι συν 300 το μήνα. Είναι δυνατόν τώρα. Δηλαδή, πληρώνουμε την κυκλοφορία σε 860, γιατί έχουμε αυτοκίνητο μεγάλο κυβισμού. Και πληρώνουμε 300 κάθε μήνα, δεν γίνεται, ρε παιδιά, μέσα μπήκαμε. Του νεκροταφείου να βγει απάνω από εδώ. Από εδώ, από παρακάτω, εδώ, 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 τη διακλάδωση. Από εδώ. Να κάνει τι ο Δήμαρχος. Να το φτιάξει τον δρόμο, να είναι δρόμο αυτό. Δεν είναι δρόμο. Ολολάκου είναι. Το λένε αυτό και το κουβεντιάζουν τώρα χρόνια ότι θα φτιάξουν τον δρόμο. Μπράβο. Να πάει στο νεκροταφείο. Ναι. Δεν είδα εγώ να φτιάξουν τίποτα. Τα σκοτώνει το κόσμο. Λάκκου. Και το νερό. Νερά μέσα. Τα παιδιά που πάνε στο σχολείο να σαλευωτάνε μέσα στα νερά. Το έχουμε πει τώρα και πόσα χρόνια το φωνάζω εγώ εδώ. Εδώ. Η Μουσόν. Θα πάει κάτω. Φιλίππου εδώ. Ο Λούντο. Νερά. Μπαντουβά. Όλα. Νερά. Χρόνια το φωνάζουμε. Όχι επειδή τώρα είναι ο Αλέξο, ότι ο καλοκαιρινός άνθρωπος, δεν μπορώ να πω τίποτα. Είναι 5 μήνων, πόσο 6 μήνων δήμαρχος. Να τα κοιτάξουν τι θα κάνουν. Όλα τα υπόλοιπα δουλεύουν σωστά. Και λίγο η καθαριότητα. Θέλει και η καθαριότητα. Σκουπίδια από εδώ πετάνε. Να έχει την υγειά του και να προσέξει το Ηράκλειο και τους πολίτες. Αυτό. Μπορεί να το κάνει αυτό. Δηλαδή να δώσουμε και λίγη προσοχή στον πολίτη, να βοηθήσουμε. Να τους βοηθήσουμε, γιατί υπάρχει κόσμος που πεινάει. Καταχτυπάνε τα αυτοκίνητα, κάποιο μηχανάκι θα μπει σε καμιά λακκούβα να σκοτωθεί και θα βρουν και τον πελάτη τους. Αυτά. Κάποιοι δρόμοι συγκεκριμένοι εδώ στο Ηράκλειο που να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα. Όχι, όλοι οι πιτσουλάκοι είναι ολολάκοι. Από εκεί δεν περνάει κανένα δήμαρχος. Μετά από το Βαμανούλη να βάλει 2 σωμαράκια που να μην τρέχουν τα μηχανάκια τα αυτοκίνητα. Και να τοποθετηθούν φανάρια στη διασταύρωση που σας είπα. Γεωργιμάκη, Ολύμπου, Πτέος, Μπαντουβά σημερινή. Κύριε Δήμαρχε, ο κόσμος κατανοεί ότι είστε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στη Δημοτική Αρχή. Τα προβλήματα όμως είναι διαχρονικά. Δηλαδή, ένας πολίτης δεν θα πει θέλω να περιμένω για να φτιάξουν τον δρόμο γιατί ο καλοκαιρινός ή ο κάθε καλοκαιρινός ανέλαβε πριν από 8 μήνες. Όμως αντιλαμβάνομαι ότι αυτά είναι και τα ζητήματα που ουσιαστικά απασχολούν τους πολίτες. Ο δρόμος που θα πάνε στη δουλειά τους, ο δρόμος που θα πάνε στο σπίτι τους, ο δρόμος που θα πάνε το παιδί τους στο σχολείο. Και η αλήθεια είναι ότι το Ηράκλειο είναι μια πόλη με λακκούβες. Ναι. Πρώτα απ' όλα να πω το εξής, ότι εμείς έχουμε την ευθύνη τώρα. Έχουμε την ευθύνη και πρέπει να ενεργήσουμε. Πρέπει να ενεργούμε. Ήδη. Αυτό το οποίο τονίζεται, διότι από όσα υπόθηκαν έχουμε υλικό για να κάνουμε μία δύο-ωρη συζήτηση, κύριε Δασκαλάκη. Έτσι μπορούμε να μιλάμε ένα δύο-ωρο πάνω στο κάθε τι από αυτά που έθεσαν οι δημότες. Θέλω και να δούμε κάτι πλάνα. Ο δημότης έχει δίκιο. Βεβαίως. Έχει δίκιο. Θέλω να δούμε εδώ πέρα. Θέλω να δούμε αυτά τα πλάνα, αν είναι εικόνες από διάφορα σημεία της πόλης του Ηρακλείου και μιλάμε για κεντρικό.
κεντρικούς δρόμους. Δηλαδή εδώ πέρα είμαστε κοντά στην Φοινικιά, είμαι από την περιοχή του Κατσαμπά. Είναι ένα πακέτο από πλάνα σε σημεία που το οδόστρωμα έχει φουσκώσει. Και δυστυχώς στο παρελθόν και στο Ηράκλειο έχουμε τραγωδίες από μία λακκούβα. Δηλαδή ανθρώπους που σκοτώθηκαν επειδή έπεσαν μία βραδιά με κακοκαιρία που η λακκούβα ήταν γεμάτη με νερό. Είναι ένα ζήτημα αυτό, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα κατά τη γνώμη μου. Ωραία, να το πιάσουμε από εκεί. Η μάχη της λακκούβας, ειδική υπηρεσία. Ειδική υπηρεσία, η υπηρεσία η οποία θα ασχολείται με αυτό. Αυτό θα το ξεκινήσουμε. Θα το ξεκινήσουμε από τον επόμενο χρόνο και θα στοχεύσουμε στην όσο γίνεται άμεση επέμβαση. Είναι πράγματι σοβαρό πρόβλημα. Αλλά θέλω να πω και το εξής. Δεν είναι μόνο οι λακκούβες. Mm-hmm. Και ίσως και όταν μιλάμε για λακκούβες να εννοούμε διάφορα προβλήματα που συναντάμε στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο σε πολλές περιπτώσεις, αλλά μιλώντας για τα οδοστρώματα, μία μεγάλη πληγή είναι οι εργασίες που γίνονται για την εγκατάσταση δικτύων. Και γνωρίζω αυτό ότι απαντάτε μια με μία μεγάλη κανονιστική, κύριε αυτό Δήμαρχε. Είναι, απαντήσαμε με μία κανονιστική που είναι πρωτοπόρα στην Ελλάδα, είναι αυστηρή, προβλέπει ότι οι εταιρείες οι οποίες εκτελούν τομές, εξκαφές για να περάσουν δίκτυα και στη συνέχεια ρίχνουν από πάνω λίγη άσφαλτο, η οποία είτε βυθίζεται είτε φτιάχνει ένα μικρό σαμαράκι. Πολύ επικίνδυνο, ιδιαίτερα για τα δίκυκλα, αλλά όχι μόνο για τα δίκυκλα. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα πρόβλημα των πόλεων της Ελλάδας. Και εμείς όταν ήρθαμε στη Δημοτική Αρχή, πραγματικά συζητώντας μεταξύ μας, εκφράζουμε αυτή την απορία. Πώς μπορεί κανείς να ανέχεται αυτό, πώς μπορεί να ανέχεται να έρχεται κάποιος, ένας πάροχος όπως λέμε, μια μεγάλη εταιρεία να κάνει μια εξκαφή, να ρίχνει και λίγη άσφαλτο επάνω και στη συνέχεια ποιος, με ποια μέσα να τρέχει πίσω από την καταστροφή. Αυτό λοιπόν το αντιμετωπίζουμε με την κανονιστική και πρέπει να σας πω ότι αυτή η κανονιστική πράξη η οποία προβλέπει ότι για τους δρόμους που έχουν στρωθεί τα τελευταία 5 χρόνια στην πραγματικότητα 6,5 αν πάρουμε την οριστική παραλαβή, δηλαδή 78 μήνες, υποχρέωση των εταιριών για πλήρη αποκατάσταση, φρεσάρισμα, πλήρη ασφαλτόστρωση. Για τους υπόλοιπους δρόμους, πολύ απλή αρχή. Εξασφάλιση της απόλυτης ισοϊψίας και του ίδιου συντελεστή τριβής. Αν αυτό δεν επιτυγχάνεται λόγω υλικών τα οποία δεν βρίσκονται, πλήρης αποκατάσταση. Αυστηρές ποινές και επιπλέον μέριμνα για την προστασία του ριζικού συστήματος των δέντρων, διότι έχουμε πολύ πικρή πείρα στο Ηράκλειο από περιστατικά και έχουμε και την υπόνοια ότι πτώση δέντρου που προκάλεσε τραγικό περιστατικό οφείλεται ακριβώς σε εργασίες οι οποίες έγιναν και επηρέασαν το ριζικό του σύστημα. Υπόνοια. Αλλά σε κάθε περίπτωση βάζουμε και την διάσταση αυτή που είναι μια διάσταση αν θέλετε περιβαλλοντική. Και πρέπει να σας πω κάτι που δεν έχει γίνει γνωστό, δεν πρόλαβε να γίνει γνωστό. Έχω επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και της ΠΕΔ, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, στέλνοντάς τους την κανονιστική αυτή, ζητώντας τους να την κοινοποιήσουν σε όλους τους δημάρχους που είναι μέλη, μιλώντας για την Κρήτη, δηλαδή την ΠΕΔ, για την Ελλάδα ολόκληρη, την ΚΕΔΕ, έτσι ώστε να κάνουμε ένα κοινό μέτωπο. Διότι πρέπει να κάνουμε ένα κοινό μέτωπο, διότι θα υπάρξουν αντιδράσεις σε αυτό, διότι θίγονται συμφέροντα με αυτό και έχουμε και ήδη το προανάκρουσμα της αντίδρασης συμφερόντων, κύριε Δασκαλάκη, απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία, που όμως είναι η προστασία του δημόσιου συμφέροντος και είναι η προστασία της ασφάλειας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα ήθελα να είμαι δίκαιος απέναντι στους τηλεθεατές. Θα σας αναφέρω μία λίστα με βάση τα μηνύματα που έχω λάβει. Λοιπόν, Χριστομιχάλη Ξυλούρη, ναι. Αστρινού Κοντού στα Καμίνια, Αλικαρνασσός, η περιοχή δίπλα στις φυλακές, ηλεοφόρος Καζαντζίδη, φουσκωμένο οδόστρωμα που λιμνάζεται από τα πρώτα νερά μετά από κάθε βροχή,
Θενών στη Θερίσου, η οδός Καστρινάκη, η οδός Κονδυλάκη και το οδικό δίκτυο Φοινικιάς και Μαλάδων θέλει, λέει, άμεσες παρεμβάσεις. Ο κάθε τηλεθεατής βεβαίως, λέει, μια διαφορετική εκδοχή, δίνει μια διαφορετική πρόταση. Σε κάθε περίπτωση ομαδοποιούμε τα ερωτήματα. Εδώ μιλάμε για κακοτεχνίες, για λακκούβες, για ένα οδόστρωμα που δεν φθορές. Είναι καλό. Και φθορές. Ακριβώς. Μιλάμε και για φθορές. Ναι. Πράγματι. Τώρα εδώ, αν τα παίρναμε ένα-ένα, θα είχα και κάτι να σας πω. Δηλαδή, η Θενών είναι στο σύμπλεγμα των δρόμων που ασφαλτοστρώνονται στο τέταρτο διαμέρισμα. Είναι η περιοχή της Θερίσου. Περιοχή, ναι, και περιοχές οι οποίες... Ωραία, θέλετε πολύ γρήγορα να μου δώσετε απαντήσεις για αυτά. Μπορώ να σας πω, γίνεται πάρα πολύ έργο ασφαλτόστρωσης αυτή τη στιγμή. Ναι. Και στην τρίτη κοινότητα, την αστική εννοώ κοινότητα, και στην τέταρτη κοινότητα και... περιαστικά. Εδώ, ας πούμε, λέει ένας τηλεθεατής ότι έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά στην περιοχή των Καμινίων, ναι, όπου ουσιαστικά μετά από πάρα πολλά χρόνια υπήρξε μια Καμίνια ασφαλτόστρωση. Καμίνια και Δειλινά γίνεται, ναι, ασφαλτόστρωση. Είναι σημαντικό. Έχουν γίνει ασφαλτοστρώσεις. Mm-hmm. Έχουν γίνει ασφαλτοστρώσεις. Αλλά ξέρετε, και αυτό έχει να κάνει και με τις συνήθειές μας. Δηλαδή, όταν πρέπει να σας πω το εξής, να σας ομολογήσω. Όταν οι πολίτες εκδηλώνουν ενθουσιασμό για τις ασφαλτοστρώσεις, εγώ είμαι λιγότερο ενθουσιασμένος. Γιατί? Διότι θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε και αυτό που έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε τώρα είναι να κάνουμε μια συνολικότερη ανάπλαση, η οποία θα έχει και ένα σωστό πεζοδρόμιο το οποίο να περπατιέται, διότι στην πόλη πρέπει να μάθουμε επιτέλους να περπατάμε. Αυτό αφορά και τη Χριστό Μιχάλη Ξυλούρη, την οποία αναφέρατε. Είναι ένα από τα 6 δίκτυα πεζοδρόμων τα οποία έχουμε προτεραιοποιήσει, έτσι ώστε τελικά, σε ένα βάθος χρόνου, ο δημότης να μπορεί να περπατήσει από την γειτονιά του να έρθει στο κέντρο και να διαπιστώσει αυτό που κάθε κάτοικος Μεγαλούπολης, και αναφερθήκατε στο Ηράκλειο στην εισαγωγή σας ως Μεγαλούπολη, το ζει, είναι βίωμά του. Mm-hmm. Οι άνθρωποι περπατάνε στις πόλεις. Το να περπατήσεις ένα τέταρτο, 20 λεπτά, είναι πάρα πολύ φυσικό στις μεγάλες οργανωμένες πόλεις. Και είναι και δικαίωμα, είναι δικαίωμα του δημότη αυτό, να περπατήσει. Ένα από αυτά τα οποία λέω και συζητώντας και με την τεχνική μας υπηρεσία και με τους συνεργάτες, το λέω χαρακτηριστικά, θα ήθελα μέσα σε αυτό το διάστημα αυτής της θητείας ο Ηρακλειώτης να μπορεί να περπατήσει από την Παναγίτσα του Μπασταμπά στην πλατεία Ελευθερίας ή στα Λιοντάρια απρόσκοπτα. Και τότε θα αισθανθεί ότι δεν είναι πάντα απαραίτητο να πάρει το μηχανάκι ή το αυτοκίνητο. Διότι τι συμβαίνει τώρα? Οι άνθρωποι εκτοξεύονται στο κατάστρωμα του δρόμου. Περπατούν ψάχνοντας την κλειδαριά του αυτοκινήτου για να διασωθούν. Μα αυτή δεν είναι συνθήκη ζωής μέσα σε μια πόλη. Αυτά τα βλέπουμε. Όμως θέλω να πω ότι και για το πιο συμβατικό έργο της ασφαλτόστρωσης αυτή τη στιγμή γίνεται πάρα πολύ δουλειά. Θέλω να σας μεταφέρω ένα ερώτημα τηλεθεατή που έχει να κάνει με το οδικό δίκτυο, αλλά πρωτού σας το μεταφέρω θέλω λίγο να μου συγκεκριμενοποιήσετε αυτό που είπατε, που κατά τη γνώμη μου το θεωρώ πολύ σημαντικό. Είπατε ότι ξεκινάτε από του χρόνου, από τον επόμενο χρόνο, μία διαδικασία που λέγεται η μάχη της Λακκούβας με μία συγκεκριμένη υπηρεσία. Δηλαδή, θα υπάρχει μία υπηρεσία που εγώ ως πολίτης, ως κάτοικος του Ηρακλείου, θα μπορώ να πάρω τηλέφωνο και να πω στην οδό τάδε που εγώ ζω, υπάρχει αυτό, ελάτε σας παρακαλώ να το καλύψετε. Και όπου θα προσπαθήσουμε να έχουμε και δεσμεύσεις χρονικές. Δηλαδή, ότι η ανταπόκριση πρέπει να είναι άμεση, μετά από μία εκτίμηση, αλλά στην υπηρεσία αυτή θα περιλαμβάνεται επίσης και η επιθεώρηση των δρόμων. Δηλαδή, δεν θα περιμένει κάποιος μόνο να λάβει ένα τηλεφώνημα, πρέπει να έχουμε μία εικόνα της κατάστασης. Θα πηγαίνει δηλαδή ένα συνεργείο να ελέγξει το σημείο που υποδεικνύει ο πολίτης. Ναι, αλλά και χωρίς να υποδείξει ο πολίτης, πρέπει να κάνουμε μία αυτοψία επιθεώρηση των δρόμων. Να εντοπίσουμε εμείς το πρόβλημα, εάν υπάρχει αυτό. Κύριε να μην δηλαδή περιμένουμε αναγκαστικά ένα τηλεφώνημα. Κύριε Δήμαρχε, από την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, επειδή βλέπω μια επιμονή από τους τηλεθεατές, στην ευρύτερη περιοχή, λέει, των φυλακών της Νέας Αλικαρνασσού, αλλά και σε όλους τους κάθετους δρόμους, εκεί δεν μιλάμε, λέει, για λακκούβες, μιλάμε για κρατήρες. Έχουμε κάνει και πολλά ρεπορτάζ εμείς και για την προηγούμενη δημοτική αρχή.
Εκεί πώς μπορεί να υπάρξουν παρεμβάσεις? Έχουμε τραυματισμούς και ηλικιωμένων. Ναι, αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα και το ζήτημά μας είναι ακριβώς να κάνουμε και τη σωστή εκτίμηση. Mm-hmm. Δηλαδή να πηγαίνουμε εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα πρώτα, χωρίς να καθυστερούμε και τα υπόλοιπα. Αυτό θα επιτύχει η ειδική υπηρεσία. Δεν το έχουμε τώρα, αλλά δεν θα αργήσουμε να το αποκτήσουμε. Όσο όμως για την νέα Λικαρνασσό, να πω ότι γίνεται έργο και η σταδίου είναι αντικείμενο μιας ανάπλασης, η οποία είναι στο πνεύμα του κάτι περισσότερο από καλή άσφαλτο, και γίνονται γενικά παρεμβάσεις. Ότι πάρα πολλά σημεία έχουν προβλήματα και ορισμένα από αυτά μάλιστα έχουν σοβαρά προβλήματα από την εγκατάσταση δικτύων, που κατά κάποιο τρόπο φαίνεται ότι είναι αόρατα, σαν να έχουμε θεωρήσει ότι είναι φυσικό φαινόμενο ο δρόμος να διατρέχεται από 3-4 τομές κάθετα και εγκάρσια. Ξέρετε, έδειξα μια σειρά διαφανειών από φωτογραφίες που τράβηξα ο ίδιος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι σοκαριστικό όταν το κάνεις θέμα. Μάλιστα. Αλλά το χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί είναι η συνήθεια. Θέλω να σας πάω στη βροχή ερωτημάτων που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό. Ναι. Και θέλω να σας πω τι είναι. 5 διαφορετικά μηνύματα που αναφέρονται σε αυτό τον κόμβο, που για να είμαι ειλικρινής και εγώ έχω ασχοληθεί, ναι, ρεπορταζιακά. Τον κόμβο, έτσι τον λένε Ηρακλείωτος, ο κόμβος της οργής. Στο ύψος γνωστού πολυκαταστήματος, στο 62 Μαρτύρου. Ναι, ναι. Δεν αναφέρουμε. Ξέρετε κάτι. Ωραία, βάζουμε μπιπ λοιπόν, ναι, στο μπιπ. Ακριβώς. Της 62 Μαρτύρου. Στην πρώτη συνέντευξη που μου παραχωρήσατε με το καλημέρα που αναλάβατε, δεν είχατε ακριβώς αναλάβει, είχατε εκλεγεί. Είπατε ότι ναι, το γνωρίζετε, και ότι αυτός ο κόμβος πρέπει να φύγει. Θέλω να σας θυμίσω κάτι. Θα γίνει σωστός. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Αναστασάκης, ο προηγούμενος αντιδήμαρχος, πάρα πολλές φορές εδώ πέρα, σε αυτή την ίδια εκπομπή, είχε πυροδοτηθεί μεγάλη ένταση, γιατί η προηγούμενη δημοτική αρχή έλεγε ότι αυτός ο κόμβος δίνει τη λύση. Στην πορεία όμως, και η προηγούμενη δημοτική αρχή, μέσα από τον κύριο Αναστασάκη, παραδέχτηκε ότι αυτός ο κόμβος, ναι, δεν πήγε όπως θα έπρεπε. Ναι, 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 ναι. Θα τον καταργήσετε ή αυτό που λέτε θα τον βελτιώσετε? Όχι, όχι, πώς? Όχι, θα γίνει ένας σωστός κόμβος. Υπάρχει μελέτη, mm-hmm, υπάρχει μελέτη και υπάρχει και προτεραιοποίηση για την εκτέλεση. Είναι στην δέσμη 3 κόμβων που έχουμε βάλει σε προτεραιότητα. Ο ένας είναι στην Αχαιών, στην παραλιακή, όπου υπάρχει ζήτημα και πρέπει να γίνει μεταφορά των φαναριών. Ο άλλος είναι στο γνωστό πολυκατάστημα και ο τρίτος είναι πιο χαμηλά στην Χριστομιχάλη Ξυλούρη. Αυτά είναι προτεραιοποιημένα. Και είναι σε ένα σύμπλεγμα Γιώφυρος, Άι Γιάννης Χωστός και 62 Μαρτύρων, που είναι το τρίγωνο των Βερμούδων. Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια και πολλά άλλα έργα τα οποία έχουν μια ή φτάνουν σε μια μελετητική οριμότητα και κοστολογούνται και παίρνουν προτεραιότητα για να γίνουν. Αυτά είναι έργα τα οποία στους επόμενους μήνες θα τα έχουμε δρομολογήσει και δεν έχουν και πολύ χρόνο κατασκευής. Έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο άρα θα αυτό πάρει σαν χρονοδιάγραμμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέσα στο 2025 θα δοθεί λύση εκεί? Μπορώ να πω ότι το πιθανότερο είναι αυτό, αλλά δεν θέλω να το πω τελείως κατηγορηματικά αυτή τη στιγμή, κύριε Δασκαλάκη. Όμως είναι μέσα στις προτεραιοποίησεις μας. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι εφικτό. Είναι εφικτό να λοιπόν, γίνει. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Το ομαδοποιώ. Παραλιακή λεωφόρος. Χρειάζεται, λέει η τηλεθεατής, ότι χρειάζεται μια γενναία πολιτική απόφαση από εσάς, γιατί το πρόβλημα στην παραλιακή θα επιλυθεί αν αποφασίσετε να απαγορευτεί η στάθμευση τουλάχιστον στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας, ναι, όπως γίνεται, ναι, στον Βόλο. Ναι. Κοιτάξτε, η στάθμευση η οποία πράγματι εμποδίζει, διότι περιορίζει σε μία λωρίδα πρακτικά τον δρόμο, κάποιες στιγμές σε μεγάλη κυκλοφορία μπορεί να στριμώχνονται και δύο, αλλά μία είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, Παρασκευή και Σάββατο αυτό, βράδυ, ειδικά αυτό, το καλοκαίρι που είναι αυτό, νυχτερινά μαγαζιά εκεί, ο δρόμος είναι απροσπέλαστος, κύριε Δήμαρχε. Αυτό σας λέω ότι θα λυθεί άμεσα και η προτεραιοποίηση η οποία έχει γίνει. Αυτά είναι θέματα για τα οποία έχουμε πολύ στενή συνεργασία με τον Γιώργο τον Σισαμάκη, που είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Το έχει προτεραιοποιήσει. Δηλαδή, σκέφτεστε να απαγορεύσετε τη στάθμευση εκεί? Και ο ίδιος, ναι, ναι, ναι.
ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει, στα δύο ρεύματα ή στο ένα εκ των δύο ρεύματων. Υπάρχει τρόπος. Πρέπει και στα δύο. Ξεκινάμε από το ένα, αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο από την μία πλευρά. Το πρόβλημα είναι κυρίως από την μεριά, την βορεινή, δηλαδή της κατεύθυνσης δυτικά. Πάντως θέλω να σας πω... Και εκεί υπάρχει και η συγκεκριμένη λύση που είναι με κολονάκια τα οποία θα αποτρέπουν τη στάθμευση. Πάντως θέλω να σας πω ότι πριν από μερικά χρόνια που είχε ληφθεί μια παρόμοια απόφαση στο παράκτιο μέτωπο του Ρεθύμνου υπήρξε σωρή αντιδράσεων, όμως όταν πλέον οι πολίτες διαπίστωσαν ότι η απαγόρευση στάθμευσης επίλυσε ένα πρόβλημα, ότι δεν ήθελα 15 λεπτά να πάω στο κέντρο, το κατανόησαν. Άρα και εδώ είστε αποφασισμένος να δεχτείτε αυτή την πίεση από τους πολίτες. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί παρά να είναι έτσι και είναι κατανοητή η αντίδραση των ανθρώπων σε μια παρέμβαση που αλλάζει τα δεδομένα και αυτό ακριβώς είναι και θέμα ευθύνης μιας δημοτικής αρχής. Πρέπει να υποστηρίξει το ορθό και να περιμένει αυτό να αναγνωριστεί από τον πολίτη. Να σας πω... Πάντως μου δώσατε, κύριε Δήμαρχε, μου δώσατε είδηση απόψε για την παραλιακή. Είναι η πρώτη φορά που λέτε αυτό ότι θα απαγορεύσω τη στάθμευση στην παραλιακή. Ναι, όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο... Μα η στάθμευση αυτή δεν θα έπρεπε να υφίσταται εκεί. Δεν είναι. Απλώς θα παύσει η στάθμευση εκεί όπου δεν θα έπρεπε να σταθμεύει κανείς καταλαμβάνοντας μια λωρίδα κυκλοφορίας. Δυστυχώς είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο. Έχουμε δρόμους με δύο λωρίδες που στην πράξη περιορίζονται σε μία. Δεν είναι η μόνη περίπτωση στο Ηράκλειο. Θέλω να πάμε στο ίδιο σημείο. Εδώ θέτουν θέμα οι τηλεθεατές για την πλατεία 18 Άγγλων. Ναι. Τεράστιο λέει ζήτημα. Ναι, είναι. Οι τηλεθεατές μας, όχι μόνο οι τηλεθεατές μας, οι Ηρακλειώτες, θα γνωρίσουν σε λίγο καιρό την μελέτη η οποία έχει εκπονηθεί, με την οποία εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος. Την βλέπαμε στην τεχνική υπηρεσία πάλι με τον αντιδήμαρχο και τους συνεργάτες. Μην μου απαντήσετε ακόμα γι' αυτό. Με πιέζουν να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα να κρατήσουμε και σε αγωνία τους τηλεθεατές. Πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε διαβάζοντας εδώ τα μηνύματά σας, τα μεταφέρουμε στον Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, να ολοκληρώσουμε αυτό με την 18 Άγγλων, επειδή ενδιαφέρει πάρα πολύ. Βέβαια. Κοιτάξτε, η 18 Άγγλων είναι ένα λάθος. Στην πραγματικότητα είναι ένα υπόλοιμα μιας κατάστασης του παρελθόντος. Δηλαδή υπήρχε και ο κόμβος, διότι η 25 Αυγούστου ήταν δρόμος και μάλιστα αρχικά ήταν διπλής κατευθύνσεως, μετά έγινε διπλής κατευθύνσεως μονής και μετά πεζοδρομήθηκε και έμεινε ο κόμβος εκεί με αυτήν την κατάσταση την οποία έχει, με πολύ περιορισμένο χώρο για τους πεζούς και πάρα πολύ δυσλειτουργικός γενικά. Υπάρχει λοιπόν μία μελέτη την οποία θα την εφαρμόσουμε και αυτή έχει προτεραιοποιηθεί και η οποία διευκολύνει την κυκλοφορία και αποδίδει και περισσότερο χώρο για τους πεζούς. Αυτό είναι στις άμεσες στοχεύσεις. Με την πιάτσα το ταξί βλέπω επιμονή. Η πιάτσα των... Έχουν οριστεί όλες οι θέσεις. Έχει οριστεί θέση για την πιάτσα των ταξί. Υπάρχει. Υπάρχει, ναι, βεβαίως. Γιατί εκεί ταξί πρέπει να υπάρχουν εκεί. Βεβαίως και πρέπει. Απλά εκεί γίνεται αποβίβαση και επιβίβαση στα διόροφα τουριστικά λεωφορεία. Ναι. Έχουμε το δρόμο από τον Μπεντενάκη που με τα κολονάκια υπάρχουν ώρες που είναι μπλοκαρισμένος παρά το γεγονός ότι επιλύθηκε σε ένα ποσοστό το πρόβλημα. Σε μεγάλο βαθμό πρέπει. Είναι ο άλλος δρόμος που είναι τα λεγόμενα ρακάδικα που οδηγεί. Δηλαδή υπάρχουν κομβική σημασία δρόμοι που φτάνουν εκεί. Αυτά έχουν ληφθεί υπόψη. Έχουν ληφθεί υπόψη στη μελέτη. Δηλαδή δεν θα έχουμε τις εξυπηρετήσεις αυτές που είναι αναγκαίες και ταυτόχρονα θα έχουμε ένα πολύ πιο λειτουργικό σημείο, δεν λέω καν κόμβο, γιατί δεν είναι ακριβώς κόμβος αυτό το οποίο θα γίνει πια, και το οποίο νομίζω ότι θα ικανοποιήσει, πιστεύω ότι θα αρέσει κιόλας. Πάντως, με αυτό που είπατε για την παραλιακή λεωφόρο, ότι σκέφτεστε να απαγορεύσετε την κυκλοφορία, την στάθμευση των αυτοκινήτων, και για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, μιλάμε για το κομμάτι που είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου Ηρακλείου, δηλαδή το κομμάτι που είναι από την περιοχή του Παγκριτίου Σταδίου μέχρι και την πλατεία 18 Άγγλων. Εκεί θα υπάρξει η απαγόρευση. Και λέει εδώ ο ένας φίλος τηλεθεατής ότι με τόσο μεγάλη έλλειψη χώρων στάθμευσης, πώς μπορεί, λέει, να γίνει αυτό στην παραλιακή.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα πάντα, πώς δηλαδή εκεί όπου θα πρέπει να κυκλοφορούν αυτοκίνητα ή εκεί όπου θα πρέπει να μεγαλώσουμε τα πεζοδρόμια, για να επιστρέψω στην προηγούμενη συζήτησή μας και επιμένω σε αυτό, ότι η πόλη πρέπει να περπατιέται και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχουμε πάψει να το νιώθουμε σαν ανάγκη, αλλά θα έλεγα ακόμα περισσότερο το κάνει επιτακτικό. Αυτό είναι το μπορούμε χώρους, να το δούμε. Χάνουμε χώρους στάθμευσης. Χάνουμε χώρους στάθμευσης. Πρέπει να εξοικονομήσουμε χώρους στάθμευσης όπου μπορούμε. Το επιδιώκουμε αυτό. Το επιδιώκουμε. Κύριε Δήμαρχε, μιλάμε για αυτό το κομμάτι, να το δούμε ολόκληρο. Μιλάμε για αυτό το κομμάτι της παραλιακής, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Είναι το σημείο που είναι και ο λεγόμενος αστικός ιστός, γιατί το λιμάνι είναι στην δικαιοδοσία του ομίλου Γκριμάλντι πλέον και όχι στον Δήμο Ηρακλείου. Εδώ βλέπουμε και την ανάπλαση στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Ναι, είναι η άνοδος της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, που είναι μια καλή ανάπλαση αυτή. Εδώ υπάρχει ένας κόμβος, όπως και ο κόμβος στη Γιαμαλάκη. Μιλάμε για το παράκτο μέτωπο. Είναι ο κόμβος στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, στη συμβολή με την παραλιακή. Σωστά. Και ο κόμβος στη Γιαμαλάκη. Εκεί σκέφτεστε να κάνετε κάποιες παρεμβάσεις στους δύο αυτούς κόμβους? Κοιτάξτε, η κόμβη αυτή, από την εκτίμηση την οποία έχω, είναι λειτουργική. Δεν είναι σε προτεραιότητα για να γίνει κάποια μεταβολή. Διότι είναι και τόσα αυτά τα οποία έχουν υψηλή προτεραιότητα, που είναι και ζήτημα κινδύνου, είναι ζήτημα πραγματικά λειτουργίας της πόλης, που δεν θα έλεγα ότι αυτά τα σημεία θα τα βάζαμε σε προτεραιότητα. Τα δύο αυτά στα οποία αναφερθήκατε τώρα. Θέλω να πάμε στο κομμάτι της λεωφόρου Ικάρου. Λέει εδώ ένας τηλεθεατής, αν λέει έχετε σκεφτεί την μονοδρόμηση μεγάλων λεωφόρων και κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση για τη λεωφόρο Ικάρου στο ύψος της Νέας Αλικαρνασσού, που οδηγεί προς το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Κοιτάξτε, η σκέψη την οποία κάνουμε και έχουμε κάνει και αυτοψίες εκεί και με τον Γιώργο τον Σισαμάκη και με την Στέλλα την Αρχοντάκη, διότι υπάρχουν και ζητήματα πολεοδομίας απαλωτριώσεων, δηλαδή, τα οποία μας απασχολούν, είναι να καταστήσουμε λειτουργική την οδό Λιλής Ζωγράφου. Αυτό μπορεί να μην σας λέει κάτι. Είναι η παλιά οδός Οδυσσέως, η οποία ξεκινάει από την εκκλησία στην διασταύρωση Καζαντζίδη και Ικάρου και φτάνει μέχρι αρκετά πιο δυτικά. Αυτός είναι ένας δρόμος ο οποίος κατασκευάστηκε, συνεπώς είχε μία δαπάνη και θα έλεγε κανείς ότι είναι αδρανής αυτή τη στιγμή. Ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουμε συντελεσμένες απαλωτριώσεις. Έχουμε ωστόσο να συντελέσουμε και απαλωτριώσεις, ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση της οδού Νηραίος. Τώρα σας βάζω σε λεπτομέρεια και ίσως αυτό να μην ακούγεται για κάποιους τηλεθεατές, αλλά είναι ζητήματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει πάρα πολύ συγκεκριμένα. Εάν γίνει αυτό, τότε συζητάμε και για το ενδεχόμενο μιας αντιδρόμησης, όπως λέμε. Δηλαδή να πηγαίνεις από τη μία, να γυρίζεις από την άλλη. Αλλά αυτό μπαίνει να μελετηθεί. Όμως ότι πρέπει να ανοίξει αυτό για να αξιοποιηθεί ο δρόμος και να αποσυμφορηθεί ένα κρίσιμο τμήμα της Ικάρου, είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει πολύ σοβαρά. Ξέρω ότι ξεκινούν μια σειρά από εργολαβίες και το είδαμε ήδη στην παραλιακή λεωφόρου του Ηρακλείου με τις διαβάσεις. Και επειδή βλέπω εδώ ότι οι τηλεθεατές το θέτουν. Εδώ φίλοι τηλεθεατές στέλνουν μηνύματα από την περιοχή στην πύλη Βηθλεέμ που θέλουν μια διάβαση εκεί. Ναι, ναι. Γνωρίζω ότι έχουν γίνει ήδη οι πρώτες παρεμβάσεις στην παραλιακή και υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τις διαγράμμες των διαβάσεων σε πολλά σημεία της πόλης. Υπάρχουν σχέδια για διαβάσεις, υπάρχει το πρόγραμμα των υπερυψωμένων διαβάσεων, το οποίο σχετίζεται κυρίως με σχολεία και έχει να κάνει με την ασφάλεια, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μια ακόμα φορά το λέω, οι περιοχές των σχολείων, εκεί που πλησιάζουν μαθητές, πρέπει να είναι ασφαλείς. Και η αλήθεια είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις απέχουμε πολύ. Και έχουμε και περιπτώσεις όπου έχουμε και πρόβλημα με τα όμβρια. Αναφέρθηκε μάλιστα από τηλεθεατή νωρίτερα στο βίντεο το οποίο είχατε στο τέταρτο διαμέρισμα. Και αυτό συμβαίνει, είναι αλήθεια αυτό και μας απασχολεί. Γενικά διαβάσεις, έχουμε κατασκευή διαβάσεων στο μέτρο που είναι υπερυψωμένες και έχουμε και διαγραμμίσεις. Εκεί μας έχει απασχολήσει και το πρόβλημα των υλικών, διότι σβήνουν πολύ
γρήγορα η διαβάση μας. Βεβαίως. Είναι ένα θέμα πρέπει, αυτό. Έτσι. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία τίθενται και νομίζω ότι από την πλευρά της επισήμανσης των διαβάσεων είμαστε σε αρκετά καλό δρόμο. Λοιπόν, εδώ, τηλεθεατής, αναφέρεται στην πλατεία Κορνάρου. Η αλήθεια είναι ότι η πλατεία Κορνάρου αυτή τη στιγμή και το οδικό δίκτυο της πλατείας Κορνάρου είναι ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί περιμετρικά στο λεγόμενο πεζοδρομημένο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Εκεί έχουν παραμείνει, κύριε Δήμαρχε, τα κολονάκια και ο δρόμος έχει γίνει διπλής κατεύθυνσης εδώ και αρκετά χρόνια από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Και λέει εδώ τηλεθεατής, το νότιο τμήμα της πλατείας Κορνάρου εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι παραμελημένο σε σχέση με το βόρειο. Ναι. Μάλιστα στο νότιο τμήμα έχει μετατραπεί σε έναν παράδεισο παράνομη στάθμευση. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Μιλάει για το στενό κομμάτι. Το στενό κομμάτι. Το στενό κομμάτι προς την πλευρά των τυχών. Των τυχών. Έτσι, έτσι. Προς την μεγάλη Εύανση. Δηλαδή, από την πάνω πλευρά του αγάλματος. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, η αλήθεια τώρα είναι ότι η πλατεία Κορνάρου ήταν μια αποτυχία. Και βέβαια και δεν είναι μόνο μια αποτυχία, αλλά είναι και μια πολύ πονεμένη ιστορία, διότι εκεί ήταν το Βαλιδά Τζαμί, ο ναός του Σωτήρος, ο οποίος κατεδαφίστηκε επί Χούντας. Και υπήρξαν άνθρωποι που το ήθελαν αυτό, διότι η πλατεία δημιουργεί αξία κλπ. Δεν θέλω τώρα να μπω σε αυτές τις συζητήσεις, αλλά καλό είναι λίγο να θυμόμαστε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή ότι έχουμε χάσει και πάρα πολύ αξιόλογα μνημεία, όπως αυτό το Βυζαντινό μνημείο, ένας φοβερός ναός, ο ναός του Σωτήρος, έγινε μετά Βαλιδέ Τζαμί, για να γίνει τελικά ένας χώρος αμφίβολης απόδοσης. Δεν πέτυχε ποτέ αυτή η ανάπλαση. Αυτό πρέπει να ξαναμπεί σε σχεδιασμό. Να σας πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή, δεν είμαι σε θέση. Σκέφτεστε να υπάρξει μια μορφή μονοδρόμησης της λεωφόρου καλοκαιρινού, έτσι ώστε ο κύριος λέει όγκος των αυτοκινήτων που διέρχονται από τη Χανιόπορτα προς το κέντρο να ακολουθούν την Νικολάου Πλαστήρα, έτσι ώστε η καλοκαιρινού είναι η έξοδος από το κέντρο. Μα κοιτάξτε, για την καλοκαιρινού έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό και μάλιστα προσθέσαμε στο τμήμα το οποίο τώρα θα το δώσουμε προς δημοπράτηση, δηλαδή ολοκληρώνονται τα τεχνικά δελτία, είναι ζήτημα εβδομάδων να έχουμε ολοκληρώσει, το τμήμα Ίδης Γιαμαλάκη φεύγει για πεζοδρόμηση. Και στο σχέδιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και μάλιστα συμβαίνει να είμαστε στο διήμερο. Ακριβώς, στο διήμερο. Σήμερα το πρωί εκεί, θα είμαι και αύριο το πρωί για να παρουσιάσω και το συνολικό, ναι, το συνολικό σχέδιο μαζί με τους συνεργάτες μου. Σε αυτό έχουμε προσθέσει το κομμάτι το οποίο είναι Γιαμαλάκη Χανιόπορτα ως δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Το οποίο ως δρόμος ήπιας κυκλοφορίας το εύλογο είναι να είναι μονοκατευθυντικός. Έτσι. Οπότε προς τα εκεί πάμε, μπορώ να σας δώσω και μεγέθη ακόμα και οικονομικά για αυτό, δηλαδή πόσο στοιχίζει το έργο κλπ. Διότι είναι ζητήματα τα οποία τώρα μας απασχόλησαν. Το κομμάτι αυτό του δρόμου είναι ένα από τα τρία πιο σημαντικά πράγματα τα οποία προσθέσαμε στην βιώσιμη αστική ανάπτυξη, στην αναθεώρηση που κάναμε τώρα και εγκρίθηκε και από την περιφέρεια πριν από μερικές μέρες. Συνήθως δεν διαβάζω ακριβώς τα μηνύματα, όμως αυτό θέλω να το διαβάσω έτσι όπως είναι, με αφορμή την πρόταση που κάνατε για την παραλιακή και την απαγόρευση στάθμευσης. Λέει εδώ ένας φίλος τηλεθεατής, συγχαρητήρια στον Δήμαρχο που παίρνει αυτή τη γενναία απόφαση. Θέλω, λέει, να σας υπενθυμίσω ότι στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και στην οδό Νικολάου Πλαστήρα, οι δύο δρόμοι αυτοί ήταν ένας παράδεισος παράνομης στάθμευσης εδώ και πολλά χρόνια. Μόλις, λέει, ολοκληρώθηκε η παρέμβαση, σταμάτησαν και τα αυτοκίνητα, σταμάτησε και το κυκλοφοριακό. Άρα, λέει, η ιστορία της πόλης του Ηρακλείου δείχνει και το δρόμο για το μέλλον. Πολύ ωραία. Και να πούμε ότι και αυτό το έργο ήταν έργο της πρώτης φάσης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Και πέτυχε. Η αλήθεια είναι αυτή. Πραγματικά ότι πέτυχε. Επειδή είναι πάρα πολλά αυτά που έρχονται για το κυκλοφοριακό, θέλω λίγο να πάμε σε ένα θέμα που βλέπω ότι ενδιαφέρει. Φωτισμός, κύριε Δήμαρχε. Ναι. Στην πρώτη εκπομπή είχατε πει εδώ και μια ωραία φράση, την οποία εγώ την είχα κάνει τίτλο την επομένη σε ένα κείμενό μου. Θα αλλάξω τα φώτα στο Ηράκλειο. Ναι. Δεν τα αλλάξατε όμως. Πότε. Δεν είχα πει πότε, νομίζω. Λοιπόν, να πούμε πότε. Ναι, ναι. 2026 έχουμε ξεκινήσει τώρα. Από τα πολλά θέματα που δουλεύουμε με τον Γιώργο Σεσαμάκη είναι αυτό ένα. Ξεκινήσαμε, έχουμε μία πλήρη αποτύπωση
της κατάστασης φωτισμού της πόλης, πλήρη όμως αποτύπωση. Mm-hmm. Δηλαδή τι βρίσκεται πού, με τι λαμπτήρες και βέβαια αυτό το οποίο αναδεικνύεται είναι ακριβώς ότι έχουμε έναν απίστευτο αριθμό φωτιστικών σωμάτων, έναν απίστευτο αριθμό λαμπτήρων, μη διαχειρίσιμο, είναι μη διαχειρίσιμο. Με τα μέσα επίσης τα οποία έχουμε και τα ανθρώπινα ακόμα περισσότερο. Και από αυτή την άποψη πρέπει να πω, ξέρετε, η υπηρεσία προσπαθεί πάρα πολύ. Πάντως, προσπαθεί πάρα πολύ και τρέχει πίσω από τα γεγονότα. Πότε θα αλλάξει αυτό? Θα αλλάξει όταν θα κάνουμε μια συνολική μελέτη και ανάθεση οδοφωτισμού στην πόλη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει εντός του 25 και θα πραγματοποιηθεί εντός του 26. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που είπα. Πάντως, κύριε Δήμαρχε, διαχρονικά οι Ηρακλειώτες θεωρούν ότι από τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος είμαστε η πιο σκοτεινή πόλη, το σκοτεινή, το βάζω εισαγωγικά, λόγω φωτισμού. Και εδώ οι τηλεθεατές, και συμφωνώ μαζί τους σε αυτό το ερώτημα, μιλάνε για το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Δηλαδή, το κομμάτι που είναι μπροστά από το πάρκο του Γεωργιάδη που οδηγεί στην πλατεία Ελευθερίας, αλλά και η πλατεία Ελευθερίας που αναπλάθεται, είναι βυθισμένη στο σκοτάδι. Δηλαδή, είναι βραδιές Σαββάτου που εκεί είναι σκοτάδι. Και μιλάμε για την καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Δηλαδή, σαν να βλέπουμε την Ομόνια με συσκότηση, με λιπέστατο φωτισμό. Εκεί δεν μπορείτε πιο γρήγορα να κάνετε κάτι? Κοιτάξτε, αν μιλάμε ειδικά για την πλατεία Ελευθερίας, όπου ξέρετε ότι απομακρύναμε και τα φωτιστικά τα οποία προκαλούσαν αρκετή ταραχή σε πολλούς Ηρακλειώτες, και νομίζω αυτό ας το κρατήσουμε, αντικαθίστανται αυτά. Έχουμε μία μικρή καθυστέρηση που οφείλεται στην παραλαβή κλπ. Θα γίνει πολύ σύντομα. Ναι, πρέπει να φωτιστεί καλή. Προφανώς πρέπει να φωτιστεί η πλατεία Ελευθερίας. Και άλλα σημεία του κέντρου είναι σκοτεινά. Είναι σκοτεινά. Αλλά και οι γειτονιές. Και επειδή αναφέρθηκε και το συμμερίζομαι απόλυτα, άλλωστε έτσι ξεκινήσαμε και την πορεία που μας έφερε στην Δημοτική Αρχή με την ομάδα μας. Λέγαμε γειτονιές. Δεν επιτρέπεται οι γειτονιές να είναι σκοτεινές. Θα μου πείτε, δεν επιτρέπεται το κέντρο να είναι σκοτεινό, ναι. Είναι και αυτό ένα τεράστιο κεφάλαιο. Αλλά είναι γενικό. Είναι δηλαδή γενικό το 2026 θα έχει αλλάξει τελείως η εικόνα όσον αφορά τον φωτισμό, ναι, τόσο στο κέντρο, ναι, όσο και στις λεγόμενες γειτονιές, ναι, της πόλης. Ναι, μάλιστα. Ναι, ναι, συνολικά. Θέλω να πάμε είναι, λίγο... Είναι μια μεγάλη προτεραιότητα, είναι και κάτι το οποίο δουλεύεται, θα έλεγα, αθόρυβα, γιατί εντάξει, δεν χρειάζεται κανείς και εκ των προτέρων να πανηγυρίζει για κάτι το οποίο πρέπει να το δει. Όταν γίνει, ας απονεμηθεί και ο έπαινος σε όποιον τον αξίζει τον έπαινο αυτό. Αλλά γίνεται μια συστηματική δουλειά για να οδηγηθούμε εκεί που σας είπα μόλις. Θέλω να πάμε στο κομμάτι του Λάκκου και στο κομμάτι της Αγίας Τριάδας και τα ομαδοποιώτα ερωτήματα για αυτές τις δύο περιοχές. Ότι και στο Λάκκο και στην Αγία Τριάδα, που έχουν και μια ιστορικότητα αυτές οι δύο περιοχές, γνωρίζω ότι έχετε και μια αγάπη στο λεγόμενο ιστορικό κέντρο, τη λεγόμενη παλιά πόλη του Ηρακλείου, έτσι ιδιαίτερη. Μιλάνε για το φωτισμό και εκεί, ναι, για σκοτάδι. Ειδικά, λέει, στην Αγία Τριάδα υπάρχουν και περιστατικά εγκληματικότητας που διωγγώνονται μέσα στο, ναι, σκοτάδι. Ναι. Να σας πω ότι δεν έχω ιδιαίτερη αγάπη στο κέντρο. Εγώ αγαπάω και το Ατσαλένιο, όχι, και τις Πατέλες, για παράδειγμα. Δεν καταλάβατε. Και λίγο περισσότερο πρέπει να σας πω. Είπα δύο γειτονιές σας, για να μην πω τη δεύτερη γειτονιά μου που είναι τα Καμίνια. Γνωρίζω, ας πούμε, ότι σας αρέσει να περπατάτε στο Λάκκο. Κατά κάποιο τρόπο, σας αρέσει η περιοχή του Λάκκου, να την περπατάτε? Μας αρέσει, νομίζω αρέσει στον κόσμο να την περπατάει και περπατιέται τώρα αρκετά. Έτσι, έχει προβλήματα, δηλαδή και στην Ταξιάρχου Μαρκοπούλου έχουμε προβλήματα και μάλιστα το συζητούσαμε πότε να αντικαταστήσουμε αυτούς τους κυβόλιθους οι οποίοι έχουν μετακινηθεί και έχουμε και κάποια βλάκια τα οποία έχουν και μια επικίνδυνότητα. Είπαμε αν θα το κάναμε τον Δεκέμβριο, τελικά ο προγραμματισμός το πήγε αμέσως μετά. Έτσι, δηλαδή αυτό έχει μπει σε μία σειρά. Τώρα από εκεί και πέρα ο Λάκκος έχει μία ιδιαίτερη ομορφιά, η αλήθεια είναι αυτό. Μου έχει έρθει και ένα μήνυμα εδώ, έτσι πολύ μεγάλο, κύριε Δήμαρχε, για το Λάκκο, από μία ομάδα ανθρώπων, ενεργών πολιτών εκεί, που περιμένουν, λέει, κάποιες από τις δεσμεύσεις τις δικές σας να τις υλοποιήσετε.
Ναι, τώρα αυτό πρέπει να μπούμε σε μια πολύ ειδικότερη συζήτηση για το Λάκκο. Έτσι, καλό είναι πάλι να συζητήσουμε και να δούμε πού βρισκόμαστε. Ο Λάκκος είναι, προγραμματίζεται, είναι και μέρος μιας από τις πολιτιστικές διαδρομές, γιατί ένα από τα ζητήματα που έχουμε και ιδιαίτερα δηλαδή τις διαδρομές πεζή στην πόλη, είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει το πολιτιστικό κέντρο, το οποίο... Επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι έγινε εκεί που έγινε με επιμονή του Ανδρέα Καλοκαιρινού. Mm-hmm. Έτσι, διότι έχει και μια ιστορία το οικόπεδο από Βεβαίως. Τα ιδρύματα. Και... Αναβάθμιση όλη την περιοχή εκεί. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε την αίσθηση ότι είναι και λίγο αποκομμένο. Δηλαδή δεν έχει λειτουργήσει, mm-hmm. δεν έχει λειτουργήσει όπως πρέπει. Έχουμε δουλειά, να για κάνουμε. Να πηγαίνει και η περιφέρεια τώρα. Διασυνδεθεί περισσότερο με την κοινωνία. Έχουμε δουλειά να κάνουμε στο Λάκκο, όπως επίσης έχουμε δουλειά να κάνουμε και στην Αγία Τριάδα, η οποία αποτελεί και στον πυρήνα της το μεγαλύτερο έργο, το οποίο θα ξεκινήσει στο πλαίσιο του σχεδίου βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Μάλιστα. Θα σας πάω στο κομμάτι της καθαριότητας. Νομίζω ότι με τα ερωτήματα που δέχομαι, κύριε Δήμαρχε, θα μπορούσαμε να μιλάμε μέχρι αύριο το πρωί. Αλήθεια τώρα, ναι. Δηλαδή αν τα θέτουμε ένα-ένα, θα μιλάμε μέχρι αύριο το πρωί. Πάμε στο κομμάτι της καθαριότητας. Θέλω να δούμε κάποιες εικόνες που συγκέντρωσε η καλή συνάδελφος η Γεωργία η Μακάκη από διάφορα σημεία της πόλης του Ηρακλείου. Βλέπουμε λοιπόν αυτές τις εικόνες. Δεν θα μπω σε διαδικασία να αναφέρω πού είναι, πού δεν είναι και τα σχετικά, γιατί τις συναντάμε πολύ συχνά. Εδώ, θα μου επιτρέψετε να γίνω λίγο αυστηρός κι εγώ ως δημοσιογράφος, έχουμε πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης κι εμείς οι πολίτες. Έχουμε πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Έχω ακούσει με πολύ μεγάλη προσοχή τον Νίκο του Γιαλιτάκη, τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, να λέει ότι τρέχουμε, το καθαρίζουμε και την επομένη συμβαίνει ξανά το ίδιο. Αυτή όμως, κύριε Δήμαρχε, δεν είναι εικόνα σε μια σύγχρονη πόλη. Ναι. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω για τον Νίκο τον Γιαλιτάκη, ο οποίος είναι στις επάλξεις από πριν τα χαράματα μέχρι σχεδόν τα επόμενα. Mm-hmm. Είναι μια υπερπροσπάθεια αυτή. Γενικά η ομάδα δουλεύει πάρα πολύ. Στον τομέα αυτό γίνεται μια υπερπροσπάθεια η οποία για να αποδώσει έχει κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή το να δημιουργούνται χωματερές και να αποτίθενται και μεγάλα αντικείμενα ογκώδη mm-hmm. τη στιγμή που αυτά μπορούν να απομακρυνθούν και υπάρχει και η τηλεφωνική γραμμή και υπάρχει και η ανταπόκριση. Θα έτεινα να συμφωνήσω ότι υπάρχει ένα μερίδιο ευθύνης εκεί, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Δήμος πρέπει να κάνει τη δουλειά Δείτε του. Τώρα εδώ. Εμείς δηλαδή εδώ πρέπει βλέπουμε, να κύριε Δήμαρχε, έπιπλα. Βλέπουμε έπιπλα. Ναι. Γνωρίζω, το έχετε πει και εσείς, το έχει πει και ο Νίκος ο Γιαλιτάκης, ότι υπάρχει συγκεκριμένη υπηρεσία που μπορεί να την καλέσει ο κάθε πολίτης από εμάς για να πάρουν αυτά τα έπιπλα. Και στη δική μου γειτονιά που ζω, το βλέπω καθημερινά, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος που κινούμε στην πόλη του Ηρακλείου και στις άλλες πόλεις της Κρήτης, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο το Ηράκλειο αυτή η εικόνα. Πάμε και αφήνουμε οτιδήποτε όπου μας βολεύει. Δηλαδή, αν εμένα μου είναι άχρηστος ένας καναπές, θα πάω να τον αφήσω στον κάδο απέναντι από το σπίτι μου. Ενώ υπάρχει λύση. Ναι, ναι. Αυτό νομίζω ότι το παραδεχόμαστε, αλλά το φαινόμενο επιμένει. Δηλαδή, mm-hmm. έχουμε εδώ ένα ζήτημα. Ωστόσο, αυτό το οποίο οφείλω να πω είναι ότι μέσα στις βασικές μας υποχρεώσεις είναι η ορθή οργάνωση της καθαριότητας και εκπονούμε ένα σχέδιο για αυτό. Ξέρετε, αυτό το οποίο βλέπει ο πολίτης θα έλεγα βλέπει μέχρι τον κάδο. Εμείς βλέπουμε μέχρι και το αποτέλεσμα της ανακύκλωσης ή της επαναχρησιμοποίησης ή της όποιας διαχείρισης γίνεται. Και αυτό είναι μια μακρά αλυσίδα και πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά ώστε να λειτουργήσει η αλυσίδα αυτή σωστά. Το ζήτημα της αποκομιδής και από μόνο του σηκώνει βελτίωση και αποτελεί αντικείμενο μελέτης αυτή τη και στιγμή από ότι εμάς. Ακόμα και σήμερα μιλάμε και εδώ για το πόσοι θα είναι στο μέλλον οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Κοιτάξτε, το πώς θα διαρθρωθεί το σύστημα της καθαριότητας έχει αρκετές παραμέτρους. Και αυτό έχει να κάνει με το ποιοι εμπλέκονται. Και για να γίνω και λίγο πιο συγκεκριμένος, εάν επιβεβαιωθεί η πρόθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος να αναλυφθεί και η αποκομιδή της
των ανακυκλώσιμων, ειδικά για τα ανακυκλώσιμα, από την ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης. Είναι αυτή η οποία διαχειριζόταν τα κέντρα διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών και δώσαμε μια μεγάλη μάχη για το ΚΔΑΗ, αυτό το λεγόμενο. Την κερδίσαμε, θεωρώ. Αλλά αυτές είναι μικρές μάχες με τις οποίες δεν κερδίζει κανείς τον πόλεμο. Εάν αυτό συμβεί, αυτό τι σημαίνει? Μια αναδιάταξη δυνάμεων. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλες τις παραμέτρους και τελικά το ζητούμενο θα είναι να έχουμε μία καθαρή πόλη, όχι λίγο πιο καθαρή, μία πραγματικά καθαρή πόλη. Και το δουλεύουμε αυτό. Πάρα πολλές δημοτικές αρχές στην υπηρετική Ελλάδα αποφασίζουν να βάλουν και ιδιώτες μέσα στο κομμάτι της καθαριότητας. Η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου το σκέφτεται αυτό? Κοιτάξτε, η όποια λύση δοθεί θα είναι αντικείμενο μελέτης με γνώμονα την δημόσια ωφέλεια και εδώ μιλάμε και για την δημόσια υγεία και ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Εγώ αυτό το οποίο, για το οποίο μπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι υπάρχει μια υπηρεσία καθαριότητος η οποία πάντα θα έχει δουλειά να κάνει, δεν συζητάμε για αυτό. Από εκεί και πέρα εναλλακτικά σενάρια θα τα συζητήσουμε, αλλά θα τα συζητήσουμε σε μια τεχνοκρατική βάση με γνώμονα την μέγιστη ωφέλεια. Εδώ πέρα συμπολίτες μας και τηλεθεατές, κύριε Δήμαρχε, ρωτάνε αν έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε όλους αυτούς τους παραβάτες που μετατρέπουν σε χωματερές, ακόμα και περιοχές όπως τα Καμίνια ή τον Κατσαμπά. Επιβάλλονται πρόστιμα, ναι. Επιβάλλονται πρόστιμα και ξέρετε, αυτά είναι πρόστιμα τα οποία από τη στιγμή που θα επιβληθούν μένουν εκεί. Δεν είναι πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται για να διαγραφούν την επόμενη στιγμή. Όχι. Στο κέντρο του Ηρακλείου λένε εδώ οι τηλεθεατές ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα σχεδιασμός για περισσότερους μικρούς, έτσι καλέστε τους λέει, κάδους στους λεγόμενους ιστορικούς δρόμους, γιατί πολλές φορές, θα σας το πω τώρα έτσι όπως το λένε, καπνίζοντας δεν έχουν λίπο να σβήσουν το τσιγάρο τους. Ναι. Τα λέμε όλα εδώ. Κοιτάξτε, τώρα εδώ θα απαγορευτεί το κάπνισμα και στον δρόμο, όπως το ξέρουμε. Έτσι, καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάψουμε να καπνίζουμε. Οπότε πράγματι θα χρειάζονται. Εντάξει, θα έλεγα ότι αυτό είναι τώρα μια λεπτομέρεια, έτσι, το δημόσιο τασάκι, να το πούμε έτσι. Το δημόσιο υπάρχει τασάκι. Και αυτό. Αλλά τα προβλήματα, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πιο σοβαρά αλλού και πράγματι η αλήθεια είναι ότι το κέντρο έχει διαφορετικές συνθήκες διαχείρισης και ως προς την αποκομιδή από ότι κάποια γειτονιά. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία τα λαμβάνουμε υπόψη στο σχεδιασμό που κάνουμε τώρα. Ρωτάνε οι τηλεθεατές, η Δημοτική Αρχή είναι υποχρεωμένη, λέει, για τον πλήσιμο των κάδων και αν κάθε πότε γίνεται, γιατί βλέπω εδώ παράπονα από την περιοχή των Καμινίων και των Δειλινών. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Κανονικά οι κάδοι πρέπει να πλένονται συστηματικά. Το ιδανικό είναι να πλένονται σε κάθε φορά που αδειάζουν. Έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να πλένονται τακτικά και έχουμε μια υστέρηση και σε αυτό. Ναι, έχουμε μια υστέρηση και στο πλήσιμο των κάδων. Αλλά ξέρετε κάτι, να πω και για τους κάδους το εξής, ότι οι κάδοι πρέπει να είναι κλειστοί. Και επίσης αυτοί οι κάδοι για τους οποίους συζητάμε, που είναι οι κάδοι οι οποίοι μετακινούνται και πηγαίνουν δεξιά-αριστερά και τους βρίσκουμε πολλές φορές σε περίεργες θέσεις, θα πρέπει να αντικατασταθούν όσο το δυνατόν περισσότερο από τα μοντέρνα συστήματα τα οποία προσπαθούμε να τα γενικεύσουμε. Είδα κάποια στιγμή έναν υπόγειο κάδο, αλλά νομίζω δεν το είδαν οι τηλεθεατές, σε ένα πλάνο. Αυτά, έτσι. Νομίζω εδώ είμαστε, πρέπει να είμαστε στο Πάρκο Ερυθρέας. Πάρκο Ερυθρέας, ναι. Λάθος, έτσι. Ναι, είναι μια συστοιχία βυθιζόμενων κάδων. Αυτό το οποίο πετύχαμε τώρα είναι ότι οι επιφυλάξεις τις οποίες είχε η αρχαιολογική υπηρεσία για τοποθέτηση τέτοιων συστημάτων και στο κέντρο έχουν πλέον αρθεί. Οπότε έχουμε και μία μελέτη με χωροθέτηση για τέτοιους κάδους ώστε να μειώσουμε αυτούς που είναι προβληματικοί, θα έλεγα, από τη σύλληψή τους. Μάλιστα. Κάδοι για τους οποίους συζητάμε τόσο πολύ έχουν προβλήματα. Πάντως αυτή είναι μια εξαιρετική πρόταση, κύριε Δήμαρχε. Είναι μια εξαιρετική κίνηση και οφείλω να το ομολογήσω. Θα σας πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Διαφημίσεις. Επιστρέψαμε. Να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία μαζί μας και για τα ερωτήματα που θέτετε για τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό. Κύριε Δήμαρχε,
Πρωτού πάμε λίγο στην εορταστική περίοδο που ξεκινά φέτος νωρίς-νωρίς και αυτό νομίζω το χειροκροτούν όλοι οι Ηρακλειώτες, θα ήθελα να απαντήσετε στο ερώτημα για τις παρεμβάσεις που στοχεύετε να κάνετε στην παλιά αγορά τη 1866 και μάλιστα πολλοί από τους καταστηματάρχες εκεί προτείνουν αν θα μπορούσε εκεί να υπάρξει, λέει, ένα στέγαστρο. Ναι. Να πω για την 1866 ότι όταν αποφασίσαμε, αφού το συζητήσαμε με όλους, ότι θα έπρεπε να υποχωρήσουν τα καταστήματα πάνω στα πεζοδρόμια και να μην καταλαμβάνουν αυτό που είναι ακόμα οδόστρωμα, ακόμα και αν δεν είναι βατό από τα αυτοκίνητα. Υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις, κύριε Δασκαλάκη, και το λέω αυτό πιάνοντας το νήμα μιας προηγούμενης συζήτησής μας, ότι οι πολίτες αντιδρούν σε αυτό το οποίο αλλάζει, κάτι στο οποίο έχουν συνηθίσει. Τελικά αναγνωρίστηκε ότι είχαμε δίκιο εκεί και ότι τώρα είναι πολύ καλύτερα προσβάσιμη η αγορά. Σε ό,τι αφορά το στέγαστρο. Αυτό ήταν κάτι που είχε μελετηθεί και στο παρελθόν. Υπήρξαν στη συγκεκριμένη μελέτη αντιρρήσεις από την αρχαιολογική υπηρεσία. Τελικά δεν πραγματοποιήθηκε και είναι κάτι το οποίο το αναθερμαίνουμε εμείς. Το επαναφέρουμε δηλαδή τώρα. Πρέπει να δούμε και την προηγούμενη μελέτη. Η δική μου η πρώτη αντίληψη, και δεν θέλω τώρα εδώ να παραστήσω τον αρχιτέκτονα, είναι ότι το στέγαστρο θα πρέπει να είναι σε απόσταση από τα οικίματα, δηλαδή θα πρέπει να έχει μια αυτοτέλεια και θα μπορούσε να έχει και ένα σχεδιαστικό ενδιαφέρον αν κάποιος το μελετήσει με κέφι και είναι κάτι που αξίζει να το προσπαθήσουμε. Μάλιστα. Το πιστεύω. Σε κάθε περίπτωση αυτές οι τέντες οι οποίες κρέμονται ακανόνιστα και ασύμετρα από κάθε μεριά υποβαθμίζουν το χώρο. Έτσι. Θέλω να σας μεταφέρω ένα-δύο ερωτήματα που έχουν έρθει έτσι που νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στην ανάληψη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν εδώ και μερικά χρόνια μάλλον για να είμαι πιο σωστός, έχουν θεσπιστεί οι θέσεις για τη στάθμευση των μόνιμων κατοίκων. Ναι. Σκέφτεστε, λέει, κάτι τέτοιο να το επεκτείνετε και σε άλλες περιοχές, ναι, του Ηρακλείου. Ναι, ναι, ναι. Και εδώ, ας πούμε, ναι, οι τηλεθεατές δεν είναι για την, ναι, περιοχή πίσω από το εργατικό κέντρο. Ναι, είναι κάτι το οποίο το συζητούσαμε τώρα πρόσφατα σε μία από τις. Κάνουμε τακτικές συναντήσεις με τον Γιώργο τον Σισαμάκη και τους συνεργάτες της τεχνικής υπηρεσίας, ιδιαίτερα το τμήμα κυκλοφορίας, το οποίο έχει την αρμοδιότητα. Και συζητούσαμε ακριβώς αυτό, διότι ούτως ή άλλως στα πλαίσια ενός προγράμματος το οποίο έχει ξεκινήσει, το υπέγραψα πρόσφατα, είναι το λεγόμενο Smart City, προβλέπονται και θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης και αυτό συνδυάζεται με την κατανομή που θα γίνει ανάμεσα στις θέσεις αυτές και θέσεις μονίμων κατοίκων. Και λέγαμε ακριβώς αυτό, ότι χρειάζεται να υπάρχουν θέσεις μονίμων κατοίκων και έξω από το, με τη στενή έννοια εννοούμενο κέντρο, και μάλιστα ακριβώς η συζήτηση έγινε με αφορμή αιτήματα τα οποία είχαμε και για την περιοχή της Δημοκρατίας ψηλά κοντά στο παλιό νεκροταφείο του Αγίου Κωνσταντίνου, εκεί, οπότε και η παρακάτω περιοχή του εργατικού κέντρου. Ναι, είναι περιοχές στις οποίες θα πρέπει να προσδιορίσουμε τη στάθμευση, να το πω έτσι. Το έχουμε βάλει δηλαδή σαν στόχο, ναι. Θέτουν τηλεθεατές, μάλλον εργαζόμενοι, το θέμα της υποστελέχωσης και εδώ ένας φίλος τηλεθεατής αναφέρεται ότι η ΔΕΙΑΗ έχει μείνει, λέει, μόλις με 6 άτομα και έναν χειριστή από φρακτικού, δηλαδή από την Ακαμένια στο Σκαλάνι και μέχρι την Καρκαδιώτισσα. Ναι, κοιτάξτε, η ΔΕΙΑΗ έχει χάσει πάρα πολύ προσωπικό, δηλαδή από εδώ και αρκετούς μήνες έπεσε σε διψήφιο αριθμό, το οποίο είναι πάρα πολύ λίγο. Τώρα νομίζω είναι γύρω στους 80 κάτι οι εργαζόμενοι συνολικά, όχι 6 βέβαια, 6 σε κάποια ειδικότητα. Είναι πάρα πολύ λίγοι. Είναι πάρα πολύ λίγοι και υπάρχει ένα θέμα στελέχωσης, ειδικά για τη ΔΕΙΑΗ, όπως υπάρχει και ένα θέμα στελέχωσης στο Δήμο γενικά, το οποίο δεν σημαίνει συνολικά υποστελέχωση, σημαίνει ότι δεν έχουμε κατανεμημένο το προσωπικό εκεί που χρειάζεται, μας λείπουν οι ειδικότητες, περιμένουμε τώρα, θα πάρουμε αρκετούς δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι σαφώς χρειάζονται, όπως επίσης περιμένουμε να πάρουμε και τεχνικούς.
μηχανικούς δηλαδή, διότι μία από τις υπηρεσίες που δέχτηκαν μεγάλη αφέμαξη σε προσωπικό τα τελευταία χρόνια είναι η πολεοδομία, όπως και η τεχνική υπηρεσία, ιδιαίτερα στις επιστημονικές ειδικότητες. Αυτό το καλύπτουμε τώρα μέσα από αναθέσεις, περνώντας και από την αναπτυξιακή μας εταιρεία. Ήταν μία από τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε, δηλαδή να ενεργοποιήσουμε ένα αναπτυξιακό βραχείο του Δήμου, για να καλύψουμε άμεσες ανάγκες, διότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλο μελετητική ανάγκη. Μάλιστα. Αυτό ισχύει και για τη ΔΕΙΑΗ, ισχύει και για τα τεχνικά αντικείμενα του Δήμου όμως. Θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση προς κάποιους τηλεθεατές, επειδή μπαίνετε στη διαδικασία να μας στέλνετε φωτογραφίες από καταπάτηση δημοσίων χώρων σε διάφορα σημεία της πόλης του Ηρακλείου. Όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να μεταφέρω μια τέτοια εικόνα, πόσο μάλλον όταν είναι η άποψή σας για ένα θέμα που δικαίως την αναφέρετε, όμως οφείλω να διαφυλάξω και την άλλη πλευρά. Όμως, αυτό για το οποίο μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι τις επόμενες ημέρες εμείς εδώ στην Greek TV θα κάνουμε ένα ρεπορτάζ για την καταπάτηση των δημοσίων χώρων και βεβαίως πολλά από τα αιτήματά σας θα μεταφερθούν στον Δήμαρχο Ηρακλείου. Θα θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό, για την καταπάτηση δημοσίων χώρων από κάποιες επιχειρήσεις, από κάποιες παρεμβάσεις που γίνονται και για το γεγονός ότι σε κάποια σημεία θα έπρεπε να επιβληθούν πρόστιμα. Ναι, πρέπει να πω ότι έχουμε επαναπροσδιορίσει κοινόχρηστους χώρους και προσπαθούμε να τους επιτηρούμε, δηλαδή ότι οι επιχειρήσεις μένουν στα όρια των κοινοχρήστων χώρων. Mm-hmm. Αυτό έχει να κάνει και με την υποστελέχωση της Δημοτικής Υπηρεσίας, την οποία μόλις αναφέρθηκα συμπτωματικά προηγουμένως. Ελπίζω ότι θα έχουμε καλύτερες συνθήκες και επίσης ισχύει και αυτό που πάλι ανέφερα με άλλη ευκαιρία, μιλώντας για την καθαριότητα και τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα όταν επιβάλλονται ισχύουν. Το ότι έχουμε παραβιάσεις είναι ένα γεγονός. Προσπαθούμε να το ελέγξουμε. Πιστεύω ότι θα είμαστε σε καλύτερη θέση να το κάνουμε. Μάλιστα. Στο επόμενο διάστημα. Κύριε Δήμαρχε, φέτος για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε ότι το Ηράκλειο είναι αποφασισμένο να ακολουθήσει μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, στο να μπει πολύ πιο γρήγορα στη λεγόμενη εορταστική περίοδο. Παρά το γεγονός ότι αυτό το Σαββατοκύριακο νιώσαμε κρύο, μέχρι την περασμένη εβδομάδα κάναμε ακόμα μπάνιο στη θάλασσα και δεν ξέρουμε πώς θα είναι ο καιρός την επόμενη. Δηλαδή, την επόμενη μπορεί πάλι να είναι καλοκαίρι. Ναι. Την Παρασκευή γίνεται η φωταγώγηση του δέντρου και έχετε ένα εξαιρετικά πλούσιο πρόγραμμα που στοχεύει στο να φέρει τον κόσμο στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Ναι, κοιτάξτε, το πρόγραμμά μας νομίζω ότι είναι φτιαγμένο με κέφι, έτσι το επιμελήθηκε η Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, η αρμόδια αντιδήμαρχος. Βεβαίως για την αγορά συνεργάζονται και με τον Μανώλη το Χερέτη και με τον Γιώργο το Σισαμάκη και με πολλούς ακόμα, και με τον Γιώργο τον Αγριμανάκη. Είναι πάντα η δουλειά μας έτσι ομαδική, θα έλεγα. Είναι φτιαγμένο με κέφι το πρόγραμμα, είναι στις οικονομικές μας δυνατότητες, πρέπει να σας πω, διότι υπάρχουν πόλεις οι οποίες είναι σε θέση, μιλώντας και τώρα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να κάνουν πραγματικά μεγάλα έξοδα για αυτό. Εμείς αυτή τη στιγμή, πρέπει να είμαι ειλικρινής, δεν έχουμε τη δυνατότητα να ξοδέψουμε. Βλέπουμε πολλά εικόνα χρήματα από τον περισσινό γιορτινό διάκοσμο του Ηρακλείου στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Ναι. Κάπως έτσι θα είναι και φέτος στο Ηράκλειο, γιατί την Παρασκευή θα υπάρξει φωταγώγηση σε όλους τους δρόμους. Κοιτάξτε, την Παρασκευή θα ανάψουμε το δέντρο και αυτό το οποίο έχουμε προγραμματίσει είναι να έχουμε στολισμό διάσπαρτο μέσα στην πόλη. Διότι πραγματικά αυτό το οποίο έχει παρατηρηθεί, που είναι ότι φωτίζουμε το κέντρο και ακόμα και μέσα στο ίδιο το κέντρο, πέντε βήματα παραπέρα, πόσο μάλλον στις γειτονιές. Είναι μια θλίψη αυτό, να μην έχεις ένα αστεράκι φωτεινό, να μην έχεις ένα μικρό σπίτι. Δηλαδή, εδώ οι τηλεθεατές μιλάνε για 62 μαρτύρο Κνωσού Παπαναστασίου, που είναι μια εμπορική δρόμη πλέον καταγεγραμμένη στο Ηράκλειο. Στο πρόγραμμά μας είναι να έχουμε τουλάχιστον ένα σημάδι γιορτής στην πόλη γενικά και στους οικισμούς και στα χωριά. Δηλαδή, να υπάρχει η χριστουγεννιάτικη παρουσία, ας μην είναι και πραγματικά αυτή η φωταγώγηση την οποία θα μπορούσαμε να πετύχουμε αλλιώς. Και αυτό που πρέπει να πω είναι για το άνομα του δέντρου που θα γίνει στις 7:30 την Παρασκευή, που μας έρχεται. Ναι, ότι θα συνοδευθεί και από τα αθόρυβα πυροτεχνήματα, που είναι μια καινοτομία. Εκεί είμαστε στο πρώτο Δήμο, δηλαδή, ο οποίος το θεσπίζει αυτό, για να μην τρομάζουν και τα ζώα και να μην ενοχλούνται και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν λόγο
λόγο να. Θα είναι στο Ηράκλειο η ονειρά μας, σωστά. Θα είναι η ονειρά μας, ναι, ακριβώς έτσι. Μάλιστα. Ακριβώς έτσι. Και για τους νέους που αγαπάνε το συγκεκριμένο συγκρότημα, να το μεταφέρουμε. Κύριε Δήμαρχε, θέλω λίγο να σταθούμε στην εορταστική περίοδο. Διαχρονικά το Ηράκλειο, σε επίπεδο Κρήτης, είναι μια πόλη που εμπνέεται από τα Χριστούγεννα. Ναι. Είναι η πιο μεγάλη πόλη, έχει μια μεγάλη αγορά. Φέτος, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, αντιλαμβάνεσαι ότι ο κόσμος έχει πάρα πολύ ανάγκη το να ξεχαστεί σε μια πόλη που τα τελευταία χρόνια αλλάζει και αυτό κανείς δεν το αφισβητεί. Δηλαδή, πριν από μερικά χρόνια το ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου ήταν ένα κέντρο με αυτοκίνητα. Είχαμε ένα παράκτιο μέτωπο που δεν υπήρχε και τελικά το αποκτήσαμε. Έχουν γίνει μεγάλα βήματα και άλλα μετά. Πώς οραματίζεστε το Ηράκλειο μετά από 4 χρόνια? Κοιτάξτε, μετά από 4 χρόνια, αυτό το οποίο νομίζω ότι πρέπει να έχει το Ηράκλειο έχει να κάνει με τις βασικές απαιτήσεις πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, το Ηράκλειο πρέπει να είναι καθαρό, πρέπει να είναι φωτεινό, πρέπει να είναι πολύ περισσότερο προσβάσιμο. Και είναι η συζήτηση η οποία μας απασχόλησε στο μεγαλύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης αυτό. Επίσης, το Ηράκλειο πρέπει να είναι καθοδόν να αποκτήσει την πολιτική προστασία την οποία χρειάζεται. Mm-hmm. Επιμένω πάρα πολύ στο θέμα αυτό, στο θέμα της προστασίας από φυσικές καταστροφές. Δόθηκε η ευκαιρία να το συζητήσουμε κάπως σημειακά μιλώντας για το ΒΟΑΚ, αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει μια πραγματική διάσταση. Και επίσης το Ηράκλειο να έχει και πράγματα τα οποία δεν θα φαίνονται μέσα στο υπόλοιπο αυτής της θητείας που είναι ακόμα 4 χρόνια και 2 μήνες, διότι είναι πενταετία, όπως ξέρετε, η θητεία, αλλά θα είναι δρομολογημένα να πραγματοποιηθούν και αυτά θα έχουν να κάνουν με έναν πολεοδομικό σχεδιασμό, ο οποίος θα έχει θέσει τη βάση για το Ηράκλειο των επόμενων δεκαετιών και στις επεκτάσεις του, αλλά και στις ήδη δομημένες περιοχές του, για μια ανθρωπινότερη ζωή και μια ζωή που θα εμπνέει και τους ανθρώπους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνω ότι οι πολίτες δεν το έχουν κάτω από τα μάτια τους και ούτε θα το έχουν στα επόμενα 4 χρόνια, αλλά είναι απόλυτη υποχρέωσή μας να κάνουμε πράγματα για το μέλλον. Εδώ θα έβαζα το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, τις πολεοδομικές μελέτες που αναθερμαίνουμε. Θα μπορούσα να σας απαριθμίσω, αλλά ίσως είναι περασμένη η ώρα για να μπούμε σε ειδικότερα ζητήματα. Είναι ένα πλέγμα θεμάτων που έχουν να κάνουν με την οργάνωση της πόλης. Και νομίζω ότι ωστόσο αυτό, εάν βάλουμε μέσα και την υπόθεση των τυχών, στην οποία ξέρετε ότι έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία, είμαστε... Υπάρχει ερώτημα πολύ... αν υπάρχει σχέδιο για τον συνολικό φωτισμό των τυχών. Ναι. Είναι μέρος των προβλέψεων της προγραμματικής σύμβασης που αυτή τη στιγμή ελέγχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, έχει κατατεθεί από εμάς με τις προσαρμογές που, στις οποίες καταλήξαμε στη διαπραγμάτευση που κάναμε με το Υπουργείο Πολιτισμού. Ξέρετε ότι αυτό εκεί είναι πλάκη και η ίδια Υπουργός Πολιτισμού, η Λίνα Ημενδώνη, και ήταν υποστηρικτική προς το Δήμο Ηρακλείου να αποκτήσει επιτέλους αυτήν την προγραμματική σύμβαση που θα δώσει τα τείχη στην πόλη, δηλαδή στους ανθρώπους. Υπάρχει και ο φωτισμός μέσα εκεί. Ναι. Ο συνολικός φωτισμός των τυχών είναι μία πρόβλεψη. Δεν θα γίνει, όμως πρέπει να σας πω, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα γίνει στο χρόνο στον οποίο συζήτησα και δεσμεύτηκα για τον λεγόμενο όδο φωτισμό. Μιας και μιλάμε για τα τείχη, βλέπουμε μια εργολαβία που είναι σε εξέλιξη στη Χανιόπορτα. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα? Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα έργο το οποίο δεν θα κρατήσει πολύ. Έτσι. Το συζητούσαμε ωστόσο στο διάλειμμα, έτσι, και σας έλεγα ότι βρίσκω ενδιαφέρουσα την κατασκευή αυτή. Έχει μια μοντέρνα παρέμβαση. Ξέρετε τι όμως, βλέπετε τώρα τι γίνεται, έτσι, και πώς αναδεικνύονται ελαττώματα της πόλης. Αυτό το εργοτάξιο είναι. Σωστά στημένο, εργοτάξιο ωστόσο. Έχει εξασφαλίσει πεζές διαβάσεις σε κατέρωθεν, ασφαλής. Τις οποίες δεν έχει η Χανιόπορτα. Ναι. Και πώς θα περπατάει? Μα δεν γίνεται να μην περπατάει ο κόσμος. Έχουμε συνεννοηθεί με την αρχαιολογική υπηρεσία να ανοίξει η στοά
της πύλης Παντοκράτορα mm-hmm. που βρίσκεται από την βορεινή, από την βορεινή μεριά. Είναι εκεί όπου προγραμματίζεται να στηθεί μια έκθεση 40 αιώνων ιστορίας της πόλης. Νομίζω θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Αντίστοιχο όπως την πύλη Αγίου Γεωργίου, ας πούμε, κάπως έτσι, σε αυτή τη λογική να λειτουργήσει. Να λειτουργήσει σε αυτή τη λογική ως διάβαση mm-hmm. Και, εν πάση περιπτώσει, κάποιες ώρες θα κλείνει. Ναι, θα κλείνει, αλλά τουλάχιστον να περπατιέται. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, τα τείχη να έχουν αυτή την συμβολή τους στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Όχι μόνο να πηγαίνεις εκεί για να κάνεις άσκηση ή να παίρνεις τις ανάσες σου μια Κυριακή, αλλά να σε διευκολύνουν και μέσα στην κίνηση της πόλης. Και αυτό βέβαια αφορά ολόκληρο το σύστημα των στοών. Είναι δουλειά η οποία γίνεται, πιστεύω ότι δεν θα αργήσει να αποδώσει. Άλλωστε, νομίζω ότι και με το Φεστιβάλ των Τείχων οι Ηρακλειώτες άρχισαν να τα ζεσταίνονται τα τείχη πολύ περισσότερο. Πολύ ακριβώς. Ναι. Θέλω να πάμε σε κάτι που είναι μια διαπίστωση για την οποία νομίζω όλοι οι Ηρακλειώτες νιώθουν υπερηφάνεια. Ο πολιτισμός, κύριε Δήμαρχε, και γνωρίζω ότι είστε και λάτρης του πολιτισμού, αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο για το Ηράκλειο. Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο είναι μια τεράστια παρακαταθήκη για το Ηράκλειο. Οι Ηρακλειώτες αλλά και οι επισκέπτες αυτής της πόλης έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν παραγωγές που μπορούν να δουν μόνο οι φίλοι μας στην Αθήνα ή την Θεσσαλονίκη, όχι στο Ηράκλειο. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ένα σημείο αναφοράς πολιτισμού, δηλαδή ο συγκεκριμένος χώρος για ολόκληρη την Ελλάδα. Κοιτάξτε, δηλαδή να υπάρξει μια διασύνδεση με τα μέγαρα μουσική στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλους χώρους πολιτισμού, με τη λυρική σκηνή στην Αθήνα. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι ο διευθυντής μας, για τον οποίο οφείλονται πάρα πολλά, βεβαίως, πάρα πολλά για την πορεία του Πολιτιστικού Κέντρου και για τη θέση που έχει κατακτήσει, mm-hmm. για την ποιότητα των εκδηλώσεων, αλλά και για το γεγονός ότι έχει προσελκύσει κοινό μεγάλο. Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη πόλη στην περιφέρεια πέρα από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αυτή η παραγωγή πολιτισμού είναι για τους πολλούς. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν θέλουμε για μια ελίτ 100-200 ανθρώπων οι οποίοι διακρίνονται μεταξύ τους από όλους τους υπόλοιπους. Αυτό είναι το αντίθετο από την επιδίωξή μας. Αποτυπώνεται και από την προσέλευση του κόσμου αυτό, κύριε Δήμαρχε. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει το πολιτιστικό και το πολιτιστικό πρέπει να σας πω ότι έχει εγγραφεί σε χάρτη, όχι μόνο ελληνικό, αλλά και παγκόσμιο. Δηλαδή, στις εκδηλώσεις στο Διεθνές Καλεντάρι της Όπερας υπάρχει το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα για να ζήσει όλο το συγκρότημα όπως πρέπει, περισσότερο, με περισσότερο κόσμο, με περισσότερη δραστηριότητα, και εκεί έχουμε αρκετή δουλειά, διότι είναι και μια υποδομή η οποία έχει πολύ μεγάλο δυναμικό και από την άλλη μεριά έχει και μεγάλες απαιτήσεις οικονομικές για την συντήρησή της. Και τα δύο δηλαδή συνδυαστικά θα έπρεπε να οδηγήσουν στη σκέψη του να έχουμε περισσότερη δραστηριότητα μέσα στο σύνολο του πολιτιστικού, διατηρώντας βεβαίως αυτήν την καλλιτεχνική πορεία, η οποία αποδεικνύεται ότι είναι ένας πλέον από τους θησαυρούς. Έχει πολλούς θησαυρούς το Ηράκλειο. Ορισμένοι είναι κρυμμένοι από αυτούς. Κύριε Δήμαρχε, λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να κάνουμε μία αναφορά, επειδή το βλέπω ότι επιμένουν οι τηλεθεατές, για την περιοχή των Πατελών. Έχουν γίνει, λέει, αρκετές παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια εκεί, ωστόσο θεωρούν ότι η συγκεκριμένη συνοικία είναι συνοικία δύο ταχυτήτων. Δηλαδή, το κεντρικό, λέει, κομμάτι των Πατελών, ναι, έχει αναβαθμιστεί, ενώ οι γειτονιές δεν έχουν την ίδια, ναι, εικόνα. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, οι Πατέλες είναι και μια γειτονιά στην οποία ακόμα και κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που δεν είναι δύσκολες θα διευκόλυναν τη ζωή, νομίζω. Και από εκεί και πέρα έχουμε και ζητήματα χώρων οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν και να δώσουν περισσότερο δημόσιο χώρο. Έχουμε πράγματα να κάνουμε στις Πατέλες και αυτό θα σας έλεγα ότι εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό που έχει να κάνει με τις γειτονιές μας. Η εικόνα πολλών από αυτές και των κεντρικών του σημείων πάντα γυρίζει το μυαλό μου και την κουβέντα τη φέρνω, ξέρετε, στην πλατεία του Ατσαλένιου. Mm-hmm. Είναι το παράδειγμα του μαρασμού μιας περιοχής από το κεντρικό της σημείο. Δεν είναι δύσκολο να την αναπλάσουμε.
Και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και εδώ θα σας έλεγα ότι υπάρχει και ένα ζήτημα κατεύθυνσης σπόρων. Δηλαδή, αν ξεκινούσε κανείς από λευκό χαρτί, εγώ, αν ξεκινούσα εμείς, η παράταξή μας, η Δημοτική Αρχή, αν ξεκινούσε από λευκό χαρτί, χωρίς ανηλυμένες δεσμεύσεις οικονομικές και είχε, είχε κονδύλια να διαθέσει χωρίς προηγούμενες δεσμεύσεις, σαφώς θα κατευθύνονταν πολύ περισσότερα στις δεσμεύσεις. Τελευταία ερώτηση, κύριε Δήμαρχε. Είστε ο πρώτος πολίτης του Ηρακλείου. Περπατάτε το Ηράκλειο τόσο στο κέντρο όσο και περιφερειακά. Τι είναι αυτό που σας αρέσει και τι είναι αυτό που δεν σας αρέσει? Θέλω να μου επιλέξετε ένα πράγμα που σας αρέσει και ένα πράγμα που δεν σας αρέσει. Κοιτάξτε, αυτό... Από τα πολλά που μπορεί να είναι αυτά που σας αρέσουν, δεν σας αρέσουν. Ναι, κοιτάξτε, αυτό το οποίο με εξεγείρει, θα σας έλεγα, όχι απλώς δεν μου αρέσει, είναι αυτό το οποίο συζητήσαμε και στο οποίο επανέρχομαι ίσως και για τρίτη φορά, που είναι η δυσκολία να περπατήσει κανείς. Mm-hmm. Στις γειτονιές. Πού θα περπατήσεις? Πού είναι το πεζοδρόμιο? Κάπου μπορεί να υπάρχει, κάποιοι κεντρικοί δρόμοι έχουν. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Από την άλλη μεριά, αυτό το οποίο με εγκαρδιώνει, θα σας έλεγα, και σε κάθε γειτονιά το βρίσκω, είναι ότι εκεί όπου λες επικρατεί η ασχήμια και υπάρχει λίγη κρυμμένη ομορφιά κάπου και περιμένεις ότι αυτή η ομορφιά ίσως μπορέσει να καταλάβει τα πάντα. Δηλαδή, μία μικρή περιποιημένη αυλή, mm-hmm. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθονται, εγώ θα σας έλεγα ακόμα και οι κυρίες μιας ηλικίας που κάθονται και βγάζουν τις καρέκλες τους έξω. Υπάρχει μια ανθρωπιά. Ακόμα αυτή η γειτονιά που υπάρχει στο Ηράκλειο. Υπάρχει άρωμα ανθρώπου, mm-hmm. άρωμα ανθρώπων, και υπάρχει και μία αίσθηση συντροφικότητας που δεν έχει χαθεί. Αυτά τα πολύτιμα πράγματα, τα οποία πρέπει να τα κρατήσουμε και πρέπει να δώσουμε έδαφος εμείς για να ανθίσουν περισσότερο. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας ευχαριστήσω διπλά, γιατί απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα. Και θέλω να είμαι ειλικρινής, η πλειοψηφία των ερωτημάτων που ήρθαν, τα οποία δεν ήταν συγκεκριμένα, είχαν μια γενικότητα, μεταφέρθηκαν στον Δήμαρχο και αυτός απάντησε. Εγώ θα σας μεταφέρω και κάποια αιτήματα μέσω και του στενού σας συνεργάτη του κυρίου Φουμού, θα σας μεταφέρω κάποια αιτήματα τηλεθεατών. Είναι χαρά μας για τους δημοσιογράφους να μπορούμε να γινόμαστε ο διάβλος επικοινωνίας με τους πολίτες. Παρά το γεγονός ότι ξέρω ότι έχετε επικοινωνία με τους πολίτες. Ναι, ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ εγώ και ευχαριστώ και όσους βρέθηκαν μαζί μας απόψε. Εμείς θα ανανεώσουμε την ερχόμενη Δευτέρα, όπως κάθε Δευτέρα, ένα τέταρτο πριν τις 10. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.